σε αυτό το τελευταίο πάνελ σήμερα που είναι αφιερωμένο και το ονομάζουμε νέους ηγέτες. Και βρισκόμαστε εδώ μετά από 4 μέρες συζητήσεων στο φόρουμ, όπου δυστυχώς επιβεβαιώθηκε πως ζούμε σε μια εποχή μόνιμης αστάθειας και σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο η οικονομική κρίση έχει φτάσει την ελληνική κοινωνία στα όρια εξάντλησης. Απ' την άλλη μεριά, συναντά κανείς το εξής παράδοξο, ότι όσο περισσότερο γίνεται λόγος για ανασυγκρότηση της χώρας και σχεδιασμό, τόσο περισσότερο φανερώνεται η δυσκολία τα λόγια να οδηγήσουν σε πράξεις. Φαίνεται λοιπόν ότι πέρα από την οικονομική κρίση, η χώρα υποφέρει από ένα πρόβλημα εσωτερικών κινήτρων. Μέσα σε αυτό το ζωφερό περιβάλλον, περιβάλλον ανασφάλειας και, όπως είδαμε εδώ, χαμηλής αυτοπεποίθησης, η γενιά μας, όλοι εμείς που είμαστε σε αυτό το τραπέζι και άλλοι που δεν είναι, έχουν μία μοναδική ευκαιρία. Έχει τη μοναδική ευκαιρία μέσα από πράξεις, μέσα από πρωτοβουλίες, να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του και να αποδείξει τελικά τι αξίζει. Η κίνδυνη, η αναμέτρηση με το καινούριο, η αναμέτρηση με το απρόβλεπτο, είναι ευκαιρίες που έχουμε όλοι μας να υπερβούμε τις παριστάσεις και με σταθερότητα να αποδείξουμε πως εμείς οι ίδιοι χαράσουμε τον δρόμο που θέλουμε να βαδίσουμε. Να βαδίσουμε με εσωτερική πειθαρχία, με επιμονή και με μεθόδευση. Έχω την τιμή να καλωσορίζω όλους σας σε αυτό το τραπέζι, που όλοι από εσάς είστε άνθρωποι της πράξης, που έχετε αποδείξει ότι υπάρχει η ικανότητα να ανταποκριθείτε στις αυξημένες ζητήσεις των καιρών. Στόχος του φόρουμ, και γι' αυτό διοργανώνουμε αυτό το πάνελ και γι' αυτό το διοργανώνουμε στο τέλος του φόρουμ, αφού όλοι από εμάς έχουμε ακούσει τις συζητήσεις, έχουμε ακούσει όλους αυτούς τους σημαντικούς ομιλητές τι είχαν να πούνε. Στόχος του φόρουμ, λοιπόν, είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα από ανθρώπους της δράσης, η οποία έχει την ικανότητα να αγκαλιάσει το καινούριο και να προχωρήσει τα πράγματα μπροστά. Η πρωτοβουλία αυτή θα έχει συνέχεια και αν κρίνω από τη συμμετοχή του πάνελ, πιστεύω ότι θα έχει και συμπαραστάτες. Σε αυτό το σημείο δεν θέλω να μιλήσω άλλο εγώ, απλά ήθελα να κάνω αυτόν τον χαιρετισμό. Οι συντονιστές του πάνελ μας είναι εξίσου σημαντικοί. Είναι ο Διευθυντής του Ραδιοφώνου του Sky, ο κύριος Νίκος Ανδρίτσος και ο Αντώνης Δελατόλας, έμπειρος και εκδότης της εφημερίδας Ποντίκη. Στο σημείο αυτό, πριν δώσω το λόγο στον Αντώνη και στον Νίκο, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Βασίλη Αποστολόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Νέων Επιχειρηματιών, ο οποίος από το πρώτο φόρουμ μας έχει στηρίξει, αλλά και έχει στηρίξει και πολύ αυτή εδώ την πρωτοβουλία για αυτό το πράγμα που ονομάζουμε Young Leaders. Τον ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στον κύριο Δελατόλα. Παρακαλώ. Στον Νίκο, με συγχωρείτε. Γεια σας και από εμένα. Να σας ευχαριστήσω που είστε όλοι εδώ. Βρισκόμαστε στην κορύφωση ενός κορυφαίου γεγονότος. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν έχει προηγούμενο το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και ειδικά στη δεύτερη του έκδοση. Είναι μια διοργάνωση που όχι μόνο ανοίγει δρόμους, αλλά δείχνει και το δρόμο. Γι' αυτό πραγματικά θερμότατα συγχαρητήρια στους διοργανωτές, κύριε Θωμάτο, σε εσάς, στο πρόσωπό σας και βεβαίως στο Σημεών Τσομόκο και σε όλη την ομάδα που προετοίμασε αυτή τη διοργάνωση. Η σημερινή μας συζήτηση αφορά τις προϋποθέσεις της επόμενης ημέρας για την Ελλάδα. Τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, τις προϋποθέσεις παραγωγικότητας μιας χώρας που χρειάζεται επιγόντως αλλαγή αφηγήματος, που χρειάζεται επιγόντως ένα αναπτυξιακό μοντέλο. Και όταν μιλάμε για αφήγημα, μην πάει το μυαλό μας στο παραμύθι. Γιατί έχουμε συνηθίσει αυτή τη χώρα να έχουμε το παραμύθι ως χάραξη πολιτικής. Θα πρέπει να υπάρξει πραγματικά ένας σχεδιασμός, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη καλές πρακτικές στο πλαίσιο μιας
ανοιχτής, φιλελεύθερης οικονομίας και κοινωνίας, που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αυτής της χώρας, και είναι πάρα πολλά, για μια Ελλάδα που στο τέλος της ημέρας θα είναι μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, μια Ελλάδα της δημιουργίας, έναντι στη μιζέρια και έναντι στην παρέτηση. Ουσιαστικά μιλάμε πάντοτε για μια ευρωπαϊκή χώρα, η οποία χρειάζεται ανταγωνιστικότητα έναντι στην κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα. Μια χώρα η οποία χρειάζεται αξιοκρατία έναντι στη γραφειοκρατία, την αβεβαιότητα, την έλλειψη κανόνων ή την εφαρμογή των κανόνων à la carte, ανάλογα με το επώνυμό σου ή με την πολιτική σου τοποθέτηση. Οι κανόνες πρέπει να είναι οι ίδιοι, ενιαίοι και απαράβατοι για όλους. Μιλάμε για μια χώρα η οποία χρειάζεται επιγόντως ένα εθνικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο στην εποχή, σε μια εποχή που προσωπικά ελπίζω να έρθει σύντομα, του μεταλαϊκισμού. Μια χώρα η οποία θα ενταχθεί σε μια περίοδο που θα την ονομάσω μια post-populism περίοδο, η οποία θα αφήσει πίσω της όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μιας προβληματικής χώρας ή μιας χώρας με μια ιδιαιτερότητα από την αρνητική της αυτή σκοπιά. Τέλος, μια χώρα η οποία θα πρέπει να αφήσει πίσω της το ξύλινο και ειδικά τον ξύλινο λόγο και να περάσει στην ουσία. Η χώρα αυτή, η Ελλάδα, απαιτεί doers, απαιτεί ανθρώπους που βάζουν μπροστά το project, που καταστρώνουν το project, το φέρνουν εις πέρας για το καλό της οικονομίας, της κοινωνίας, με όλα τα χαρακτηριστικά ενός σχεδίου, με κινητήριο μοχλό πάντοτε την επιχειρηματικότητα. Αυτή είναι έτσι μια πρώτη εισαγωγή από εμένα. Προκειμένου να κυλήσει ωραία η συζήτηση και να έχει και ρυθμό κλπ, ώστε να έχουμε στη συνέχεια και χρόνο για τα δικά σας ερωτήματα, όχι τοποθετήσεις παρακαλώ, ερωτήματα περισσότερο, να κρατήσουμε τους χρόνους, απευθύνομαι προς τους ομιλητές μας εδώ, που είστε πολύ εκλεκτοί και σας ευχαριστούμε θερμά. Ένα πεντάλεπτο, με 7 λεπτά θα έλεγα, Αντώνια συμφωνείς, ναι. Μία ανοχή, έτσι, ώστε να κυλήσει το πάνελ. Αυτά από εμένα εισαγωγικά. Σας καλωσορίζω κι εγώ, είναι πολύ καλό το ακροατήριο, νέα παιδιά, και είναι σημαντικό. Ελπίζω να ακούσουμε και καινοτόμες και νέες απόψεις για την επιχειρηματικότητα και για την πολιτική. Ο Βασίλης Αποστολόπουλος είναι Διευθύνων Σύμβουλος στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Είναι κρίσιμο και σημαντικό και τύχη να βρίσκεις τις βάσεις στην επιχειρηματικότητα, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να προχωράς τα πράγματα από εκεί που τα βρίσκεις, να εξελίσσεσαι, να προσπαθείς, και νομίζω ότι ο Βασίλης αυτό το κάνει όσο μπορεί κάθε μέρα, και σε αυτοί μάλλον που παρακολουθούν τον κλάδο αλλά και την δραστηριότητα την επιχειρηματική, μέσα και από την δραστηριότητα που έχει ο κύριος Αποστολόπουλος από την Ένωση Νέων Επιχειρηματιών, είναι ένα καλό δείγμα. Θα του δώσω το λόγο για να μας πει τις απόψεις του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δελατόλα, για τα καλά σας λόγια. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα έχω κληθεί να κάνω τα opening remarks αυτού συγκεκριμένα του τραπεζιού που ονομάζεται Young Leaders, για αρκετούς λόγους. Καταρχήν, χαίρομαι που παρότι έχω αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην πλάτη μου, εξακολουθώ και συμπεριλαμβάνομαι στην κατηγορία Young. Κατά δεύτερο, αυτό το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα και είναι το θέμα, είναι νομίζω η πεμπτουσία και αυτό που ακριβώς εγώ πιστεύω, ότι είναι οι νέοι άνθρωποι, οι young leaders, οι οποίοι αυτοί θα πάρουν τελικά την ευθύνη για να αλλάξουν το αφήγημα με την καλή του έννοια φυσικά, όπως το είπατε κύριε Ανδρίτσο. Όπως λέμε δηλαδή ότι η κρίση γεννάει ευκαιρίες, εγώ λέω κατ' επέκταση ότι η κρίση γεννάει και ηγέτες, διότι η ηγεσία είναι εκείνη η οποία τελικά κάποιος θα πρέπει να την αναλάβει, κάποιοι θα πρέπει να την αναλάβουν στους τομείς που ο καθένας δραστηριοποιείται, για να μπορέσει όλη η χώρα να πάει κάποια στιγμή μπροστά. Χαίρομαι επίσης γιατί το πνεύμα του όλου συνεδρίου και όπως εξελίχθηκε και από τα σημαντικά πράγματα που ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες, δίνει ένα τόνο αισιοδοξίας, και όπως και ο τίτλος του φόρουμ από την αρχή ήταν η λέξη vision, δηλαδή το όραμα, και αυτό πραγματικά ήταν κάτι πολύ θετικό, γιατί ας μην ξεχνάμε
ότι όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης η λέξη όραμα ήταν κάτι το οποίο σχεδόν είχε χαθεί τελείως από το λεξιλόγιο μας. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον Σημειών τον Τσομόκο, με τον οποίο έχουμε μια στενή συνεργασία τα τελευταία χρόνια, αλλά και όλους τους συντελεστές αυτής εδώ της μεγάλης προσπάθειας. Είναι μια πολύ σημαντική κίνηση αυτή η οποία έγινε, διότι αφενός πιστεύω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες και ενέργειες συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, συμβάλλουν επίσης και στην εξωστρέφεια, αλλά και το rebranding της χώρας που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη. Όλοι λοιπόν εμείς στην ΕΝΕ, από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε αυτή την προσπάθεια, η οποία ανδρώνεται, θα έχει συνέχεια, και να πω ότι διαθέτει και έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό, τον ιστορικό και τον πολιτιστικό μας πλούτο, εδώ στους Δελφούς και βεβαίως κατ' επέκταση όλης μας της χώρας. Νομίζω ότι δεν έχει πλέον σημασία να συζητάμε το τι έχει πάει στραβά όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τελικά το τι πρέπει να κάνουμε εμείς σήμερα για να ξεφύγει η χώρα από όλη αυτή την ταλαιπωρία και την περιδίνηση στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια. Η λέξη αλλαγή, όχι με την παλιά της έννοια, τώρα, σήμερα, το 2017, νομίζω είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Γιατί δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, εμείς οι Έλληνες, ο λαός μας, θέλησε να αλλάξουν όλοι οι άλλοι, θέλησε να αλλάξει η Ευρώπη, θέλησε ακόμα ενδεχομένως μια μερίδα να αλλάξει και το νόμισμα, αλλά δεν έγινε το αυτονόητο. Να αλλάξουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι. Οι αλλαγές λοιπόν αυτές, για τις οποίες έχει έρθει η ώρα, είναι αλλαγές οι οποίες πρέπει να έρθουν από την κοινωνία. Ας μην περιμένουμε να έρθουν από πάνω προς τα κάτω. Εμείς, όλα τα υγιή κομμάτια της κοινωνίας, θα πρέπει να συνενώσουμε δυνάμεις, να θρήσουμε τις προσπάθειές μας και απαλλαγμένοι από ιδεοληψίες, από αγγυλώσεις, από προκαταλήψεις και βεβαίως από κομματικές στρατηγικές, να πάμε τη χώρα μπροστά. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Δυστυχώς, μια μερίδα ακόμα του λαού μας θεωρεί ότι η επιχειρηματικότητα είναι κακό πράγμα, το δε κέρδος ακόμα χειρότερο. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να αναγνωριστεί κάποια στιγμή ο ρόλος της επιχειρηματικότητας, να καταλάβουμε όλοι ότι η επιχειρηματικότητα και το κοινωνικό συμφέρον δεν είναι έννοιες αντικρουόμενες, ίσα ίσα ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να υπηρετήσει το κοινωνικό συμφέρον, με το να δημιουργήσει καινούριες θέσεις εργασίας, να παράξει πλούτο, φορολογητέα ύλη και ούτω καθεξής. Βεβαίως υπάρχει και υπήρξε και η κακή επιχειρηματικότητα και η διαπλεκόμενη επιχειρηματικότητα, η κρατικοδίαιτη, βάλτε όλα τα επίθετα μπροστά. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι πρώτο θύμα αυτής της επιχειρηματικότητας είναι η υγιής επιχειρηματικότητα. Από εκεί και πέρα, παρότι ανέφερα αυτό έτσι ότι υπάρχει ακόμα δυστυχώς κόσμος που βλέπει την επιχειρηματικότητα με αυτό το μάτι και δυστυχώς ακόμα και από τον πολιτικό κόσμο, υπάρχουν ορισμένα ενθαρρυντικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα μία μελέτη που έγινε της Kappa Research, όπου τελικά αναδείχθη ότι ενώ όλοι οι θεσμοί διαχρονικά η εμπιστοσύνη τους, τα χρόνια της κρίσης, η εμπιστοσύνη που δείχνουμε εμείς στους θεσμούς, έπεσε σε όλα τα επίπεδα, στο στρατό, στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη, στην εκκλησία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο κοινοβούλιο, την κυβέρνηση κλπ, στα πολιτικά κόμματα. Ο μόνος δείκτης που ανέβηκε ήταν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και αυτό νομίζω μας δίνει μια αισιοδοξία. Αγαπητοί φίλοι, όλοι εδώ στο πάνελ αυτό είστε σημαίνοντα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας και άξιοι εκπρόσωποι της γενιάς μας. Και νομίζω ότι όλοι μας πιστεύουμε στις δυνατότητες του τόπου μας και τις δεξιότητες των ανθρώπων του. Ας αναλάβουμε όλοι τώρα, στο μέτρο βεβαίως που μας αναλογεί, τις ευθύνες μας και ας ξεκινήσουμε τη μεγάλη αλλαγή σήμερα. Και λέω σήμερα, πριν προλάβει αυτό το σήμερα να γίνει χτες και να χαθεί μία ακόμα ευκαιρία. Αν θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο σε αυτό που ζούμε σήμερα η γενιά μας, θα μπορούσαμε, από τα λίγα πράγματα που θυμάμαι από τα αρχεία στο σχολείο, αμαρτίες γονέων, παιδεύουση τέκνα. Πράγματι, καλούμαστε να πληρώσουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο έχει δημιουργήσει η προηγούμενη γενιά. Θα μου πείτε ότι αυτό δεν είναι δίκαιο. Η ζωή δεν είναι δίκαια. Εμείς
είναι η ιστορική μας ευθύνη, αυτή την ευθύνη μάλλον να την αναλάβουμε και να την διεκπεραιώσουμε. Σκεφτείτε ότι κάποια άλλη γενιά, αντίστοιχα στη δική μας ηλικία, κλήθηκε να πάει να πολεμήσει. Άρα λοιπόν ο καθένας πρέπει να δέχεται τις συνθήκες στις οποίες ζει και να δίνει τον αγώνα του για να τις κάνει καλύτερες. Αυτό που πρέπει να γίνει λοιπόν είναι με πράξεις, με τόλμη και πάνω απ' όλα με σύμπνοια να κατακτήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί το αύριο που επιθυμούμε. Κλείνω με ένα τελευταίο, να πω ότι έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ στο National Geographic με τα παιδιά μου και έμαθα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η αράχνη, ο ιστός της αράχνης, αν καταφέρνανε τελικά όλες οι αράχνες να συνοηθούν και να μην τρώει μία την άλλη και φτιάχνανε όλες μαζί έναν ιστό, θα είχαν εξοντώσει τους πάντες. Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε ιστούς. Ας τους βάλουμε κάποια στιγμή όλους μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για την παρουσία σας εδώ. Θα δώσει τώρα το λόγο ο Νίκος. Έχει εκείνος επιλέξει ποιοι θα μιλήσουν, οπότε το ξύλο θα το φάσει στο τέλος. Εγώ δεν αφήνομαι. Θα το μοιραστούμε. Δεν υπάρχει απαλλαγή. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Αποστολόπουλο και για την ομιλία του βεβαίως, αλλά συμπληρωματικά επειδή μείνατε στο πεντάλεπτο συν κάτι, δηλαδή στο επτάλεπτο, οπότε δείχνει και τον δρόμο ο κύριος Αποστολόπουλος νομίζω και για τους υπόλοιπους ομιλητές. Ο κύριος Χρήστος Δήμας για τη συνέχεια, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομίας και ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια παρουσίαση. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την έχουμε στην οθόνη. Κάποιος τεχνικός γνωρίζουμε. Α, άψογα. Λοιπόν, αρχικά θέλω και εγώ να συγχαρώ τον Σιμεών Τσομόκο και τον κύριο Θαμάτο για τη διοργάνωση συνεδρίου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έλειπε ένα τέτοιο συνέδριο από την Ελλάδα και είναι ευτυχή συγκυρία που για δεύτερη χρονιά διεξάγεται. Στο θέμα μας τώρα, changing the narrative for Greece, άρα αλλάζοντας το αφήγημα για την Ελλάδα. Αυτές είναι κάποιες εικόνες από το πολύ πρόσφατο παρελθόν, που δυστυχώς όμως σε μεγάλο βαθμό για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό εκπροσωπούν την κατάσταση και σήμερα. Θυμάστε το «Η ελπίδα έρχεται», τα εξώφυλλα που είχαν κάποιες εφημερίδες και δυστυχώς η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ίδρυμα Κλίντον μπροστά σε σημαντικούς επιχειρηματίες παγκόσμιας εμβέλειας που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί με επιτυχία. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα όμως? Η κατάσταση σήμερα είναι ότι αν δούμε τον πίνακα πάνω αριστερά είναι το ΑΕΠ διαχρονικά από το 2008 στο 2016. Δυστυχώς έχουμε απολέσει το 28% περίπου του ΑΕΠ μέσα σε 8 χρόνια. Αν δούμε τον πίνακα πάνω δεξιά είναι οι επενδύσεις. Από 49,3 δις και είναι και δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μαζί, έχουμε χάσει περίπου το 55%, έχουν μειωθεί. Το 2015 ήταν τα τελευταία στοιχεία, στα λίγο πάνω από τα 20 δις. Ανεργία, η ανεργία των νέων, που είναι η πάνω γραμμή, η κόκκινη, είναι στο 41,3%, η υψηλότερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανεργία όλων είναι στο 23%, πάλι η υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαθέσιμο εισόδημα, πολύ μεγάλη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ υπήρχε μια σταθεροποίηση από το 12 και έπειτα. Δυστυχώς, τα στοιχεία για το 16, τα οποία δεν είναι στον πίνακα, φαίνεται ότι έχει μειωθεί πολύ περισσότερο. Αριθμός εταιριών που άνοιξαν και έκλεισαν. Μέχρι το 2015 οι εγγραφές στο Γενικό Μητρό ήταν περισσότερες από όσες οι διαγραφές. Βλέπουμε το 2016 ήταν η πρώτη χρονιά μέσα στην κρίση, όπου κλείσανε 6.500 παραπάνω επιχειρήσεις από όσες άνοιξαν. Η τάση για το 2017 φαίνεται πως συνεχίζεται. Η κατάσταση σήμερα όμως. Το δικό μου συμπέρασμα είναι για να αλλάξουμε όντως το αφήγημα της χώρας, ότι δεν απαιτείται να ξανανακαλύψουμε τον τροχό, αλλά απαιτείται μια επανάσταση λογικής. Τι πρέπει να αλλάξει? Πρέπει να αρχίσουμε να μειώνουμε τα αντικίνητρα που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα για όποιον θέλει να επενδύσει. Πολύ απλά από τα 5 εμπόδια. Η Ελλάδα είναι το μεσαίο εμπόδιο. Βλέπουμε ότι οι ανταγωνιστές μας έχουν χαμηλότερα τον πύχη. Έχουμε δύο δείκτες που κάτι συμβολίζουν και αυτοί. Είναι ο δείκτης doing business της Παγκόσμιας Τράπεζας,
όπου το 2011 ήμασταν στην 109 θέση, σε πολύ άσχημη κατάσταση δηλαδή. Καταφέραμε και φτάσαμε μέσα σε κάποια χρόνια με κάποιες αλλαγές στο 58. Το 2016 ανεβήκαμε στο 60. Βέβαια, υπολογίζει την προηγούμενη χρονιά, το 2016 ουσιαστικά είναι το 2015. Τώρα, για το 2017 δεν έχουμε ακόμα στοιχεία. Ο ίδιος δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, το συμπέρασμα είναι ότι είμαστε πολύ χαμηλά. Πρέπει να γίνουν πράγματι πολλές αλλαγές για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ας πάμε στους βραχυπρόθεσμους στόχους, και είναι βραχυπρόθεσμοι ναι μεν, αλλά πάρα πολύ σημαντικοί για την εξέλιξη της οικονομίας και της χώρας και για την αλλαγή του αφηγήματος συνεπώς. Πρέπει να κλείσει η β' αξιολόγηση. Όσο καθυστερεί η β' αξιολόγηση, ανεβαίνει ο λογαριασμός για πολίτες και επιχειρήσεις. Χρειάζεται εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για οικονομία του χρόνου θα συνεχίσω. Βλέπουμε εδώ πέρα μια πολύ σημαντική επένδυση. Η επένδυση στο ελληνικό. Πάνω είναι η κατάσταση του πώς είναι σήμερα το ελληνικό, όπου ουσιαστικά έχει γίνει σε ένα άτυπο hot spot. Δεν θα μιλήσω για ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά είναι μια τραγική εικόνα. Και από κάτω είναι πώς θα έπρεπε το ελληνικό να ήταν σήμερα. Απλώς, πολύ σύντομα λέω ότι είναι μια επένδυση ύψους 8 δις, έσοδα για το κράτος από τη φορολογία στα 14 δις διαχρονικά, μέσες θέσεις εργασίας 10.000 και με την ολοκλήρωση του έργου 75.000 θέσεις εργασίας. Και μιλάμε για βιώσιμες θέσεις εργασίας, όχι για τετράμινες και πεντάμινες συμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ, παραδείγματος χάρη. Μόνο η διετής καθυστέρηση της κυβέρνησης έχει, στην ψήφιση και την υλοποίηση της επένδυσης, έχει κοστίσει πάνω από 1 δις. Αντιστοίχως, Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά. Η μπλε γραμμή δείχνει το πόσες θέσεις εργασίας γεννιούνται μέσα στα χρόνια από αυτή την επένδυση. Ξεκινάμε το 2017 με λίγο λιγότερο από 4.500 θέσεις εργασίας και πάμε το 2025 σε 31.200. Έσοδα για το κράτος στην περίοδο 2016-2025 σχεδόν μισό δις. Επόμενο slide. Αντίστοιχα, σκουριές. Θυμάστε όλη την δικαστική απόφαση, το τι έλεγε η κυβέρνηση προσπαθώντας να διώξει επενδύσεις. Αφαντού στη Ρόδο, μια επένδυση όπου βγήκε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, χωρίς φυσικά να υποτιμούμε την σημασία του να σεβόμαστε τα αρχαιολογικά μας μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, και κήρυξε όλο τον χώρο της επένδυσης ως αρχαιολογικό χώρο. Τρενοσέ, κατηγορούσε. 1,5 λεπτό. Τελειώνω. Τρενοσέ, κατηγορούσε η νυν κυβέρνηση ως αξιωματική αντιπολίτευση, τότε κυβέρνηση που ιδιωτικοποιούσε Τρενοσέ για 300 εκατομμύρια, την ιδιωτικοποίησε τελικά για 45 εκατομμύρια. Επόμενο slide. Μετανάστευση ελληνικών επιχειρήσεων. Θα μείνω μόνο στα κύρια αίτια, διότι όλοι ξέρουμε πόσες επιχειρήσεις έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα. Φορολογική αστάθεια, μη πρόσβαση σε κεφάλαια, υψηλή φορολογία και γραφειοκρατία. Ρευστότητα. Αποκατάσταση ρευστότητας είναι μείζον ζήτημα για την ελληνική οικονομία. Επαναλαμβάνω, το ΕΣΠΑ έχει 26 δις. Υπάρχει αναπτυξιακός νόμος που δεν δίνει χρήματα, ναι μεν, αλλά δίνει σημαντικά φορολογικά κίνητρα. Στο θέμα της ρευστότητας, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, που έχει σκαρφαλώσει τα 4,5 δις. Αντιστοίχως, να υπάρχει και κάποια ρύθμιση στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς το δημόσιο, που με αυτήν την κυβέρνηση έχει αυξηθεί στα 95 δις. Και σχεδόν τελειώνω. Προκλήσεις άμεσης προτεραιότητας, προφανώς η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, η γραφειοκρατία, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ένα φορολογικό σύστημα απλό και σταθερό και λιγότερο κράτος, πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό. Αυτή είναι η προτελευταία διαφάνεια. Είναι η ιστοσελίδα της Εστονίας. Πώς υποδέχεται τέλος πάντων η Εστονία κάποιον πιθανό επενδυτή. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι κάτω δεξιά λέει ότι χρειάζεται 3 ώρες για να ανοίξει επιχείρηση στην Εστονία και είναι πρώτη σε θέματα tax competitiveness. Αυτή είναι η ιστοσελίδα της Ελλάδας. Νομίζω τα λόγια περιτεύουν. Άρα, απαιτείται όντως για να αλλάξουμε το αφήγημα της χώρας μια επανάσταση σοβαρότητας, υπευθυνότητας και λογικής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμα. Γρήγορα, περιεκτικά. Ωραία αυτή η βουτιά στα λεφτά, αλλά είναι μόνο στο παραμύθι τώρα, δυστυχώς.
Νομίζω ο κύριος Σταύρος Δρακουλαράκος, Διευθύνων Σύμβουλος στα 24 Media. Να ακούσουμε και μια παρατήρηση, επειδή έχουμε και ακόμα δύο πολιτικούς, θα τους πω έτσι εδώ. Ωραία είναι οι καινοτόμες απόψεις στο κοινοβούλιο να εκφράζονται, κύριε Δήμα, και να μην σας κρατάνε οι αγγυλώσεις των παλαιότερων, όσοι από τους παλαιότερους έχουν αγγυλώσεις. Θέλει να απαντήσει, είμαστε... Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ο κύριος Δήμας μου έχει δώσει εξαιρετική πάσα. Σκεφτόμουν ότι τις λύσεις ή τις αγοράζεις ή τις φτιάχνεις και ότι το πρώτο πράγμα που θέλω να πω για την Ελλάδα ήταν μια λύση για εμάς, εφόσον είχαμε τα χρήματα, θα ήταν να κάνουμε μια επιθετική εξαγορά της Εστονίας και να την καρφώσουμε μέσα στην Ελλάδα, γιατί είναι η χώρα η οποία έχει ψηφιακή ταυτότητα, ψηφιακή υπογραφή, ψηφιακές συναλλαγές. Έχουν λυθεί πάρα πολλά ζητήματα, λύθηκε η παραγωγικότητα. Μπράβο για τη λύση, απλά δεν γίνεται τόσο εύκολα. Το δεύτερο είναι το φτιάχνεις. Εδώ γίνεται λίγο πιο δύσκολο. Για το φτιάχνεις έχω δύο πράγματα να μοιραστώ, σχεδόν δυόμιση. Το πρώτο είναι ένα τεχνολογικό σοκ. Τεχνολογικό σοκ στην πολιτική, στον τουρισμό, στην εκπαίδευση, στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον τουρισμό, στην εκπαίδευση. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχω πει την εκπαίδευση, αλλά θα το πω άλλη μία, διότι το θεωρώ απαραίτητο. Το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω είναι ένα συνεργατικό σοκ. Κάτι που έχω διαπιστώσει και ακόμα δεν μπορώ να το εξηγήσω, ίσως επειδή δεν θέλω για να το καταλάβω, είναι ότι ο καθένας μιλάει μόνος του. Ακόμα και εδώ οι νέοι άνθρωποι που έχουμε συγκεντρωθεί, ο καθένας μιλάει στο σιλό του και είμαι σίγουρος ότι δεν έχει σκεφτεί τι μπορεί να κάνει με τον αριστερά και τον δεξιά. Επίσης, ακούγοντας τον κύριο Δήμα, σκεφτόμουν ότι ξεκίνησε μια πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση και κατόπιν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν εδώ από άλλα κόμματα άνθρωποι που είναι έτοιμοι να το απαντήσουν, να ξεκινήσει ωραίος καυγάς και να χαθεί το συνεργατικό σοκ το οποίο θα ήθελα να επαναφέρω. Οκτώβριο του 2015, σε μια εγκαταλελειμμένη μπειραρία στο Βερολίνο, φοβερό σκηνικό, διοικητικά στελέχη, προγραμματιστές, τεχνικοί από εταιρείες όπως η Airbus, η Cisco, η DHL και άλλες άλλων κλάδων, δηλαδή εταιρείες οι οποίες δεν ήταν ανταγωνιστικές μεταξύ τους, συγκεντρώθηκαν, υπέγραψαν δύο σελίδες, όπου ο ένας υποσχέθηκε στον άλλον ότι οτιδήποτε δημιουργηθεί, οποιαδήποτε δεν θα υπάρχει κανένα πνευματικό δικαίωμα και όλοι θα μπορούν να δημιουργήσουν όλα όσα θα δημιουργηθούν. Σε λιγότερο από 10 μήνες τα αποτελέσματα είχαν προσδοκόμενα έσοδα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα επόμενα 10 χρόνια και λιγότερα κόστη 3,5 δισεκατομμύρια και πάλι στα επόμενα 10 χρόνια. Όσον αφορά το συνεργατικό σοκ. Τρίτον, και εδώ το 2,5 που έλεγα και εδώ πέρα ολοκληρώνω την τοποθέτησή μου. Γιατί είναι ωραίο να λέμε τι μπορούμε να κάνουμε και είναι πάρα πολύ ωραίο να λέμε και τι θα κάνουμε. Το θέμα είναι και κάπως να το μετράμε. Για όσους δεν γνωρίζουν, για όσους δεν έχουν δει, για όσους δεν έχουν διαβάσει ή για όσους δεν έχουν διδαχθεί τη φημισμένη σειρά Yes Minister και αργότερα Yes Prime Minister του BBC στις δεκαετίες του 80, υπάρχει μια φοβερή σκηνή όπου ένας έμπειρος καθηγητής απευθύνεται στον επικεφαλής των δημοσίων υπαλλήλων της Αγγλίας. Σκεφτείτε τώρα τι σχέση έχει αυτή η θέση. Και του λέει ότι για να λυθεί το ζήτημα με οτιδήποτε θέλει να κάνει το δημόσιο, κατ' επέκταση και ο ιδιωτικός τομέας, αυτό που έχει να κάνει είναι απλά να λέει για οτιδήποτε ζητάει χρήματα, πώς θα κριθεί επιτυχημένο και πώς θα κριθεί αποτυχημένο. Διότι είναι διαφορετικό ο εκάστοτε είτε πολιτικός είτε πολίτης του ιδιωτικού τομέα να λέει φτιάξαμε δύο δρόμους, και άλλο να λέει είχα πάρει τόσα χρήματα και είχα πει θα φτιάξω 10 και τελικά έφτιαξα 2 ή το ανάποδο. Πράγμα το οποίο φυσικά αμέσως καταρρίφθηκε και όλοι γελάσανε πάρα πολύ. Η σειρά άλλωστε είναι χιουμοριστική. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω ως τρίτο σημείο είναι ότι αν δεν μετράμε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε ή αυτά που υποσχόμαστε να κάνουμε, τότε σίγουρα δεν θα μπορούμε να τα συγκρίνουμε και να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε. Σύντομος, περιεκτικός. Οφείλουμε να τηρούμε και τους χρόνους, οπότε άψογα. Και μιλήσατε και νομίζω ότι αυτό που είπατε πρέπει να το κρατήσουμε, δηλαδή το συνεργατικό σοκ, έτσι, πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί και να επιτευχθεί σε μια αναπτυξιακή προοπτική. Για να δούμε πώς θα το σχολιάσετε εσείς αυτό, κύριε Κόλια, εκ μέρους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο λόγος εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους διοργανωτές για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό σε αυτό το φόρουμ που πλέον έχει γίνει διεθνής θεσμός.
Αυτό που καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα σε αυτό το τραπέζι είναι η αλλαγή του αφηγήματος για την Ελλάδα. Για ένα brand name, όπως είναι της χώρας μας, πολύ ισχυρό, το οποίο όμως απαξιώνεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια, επειδή η χώρα μας χάνει κάθε μέρα που περνάει την αξιοπιστία της και η ανάκτησή της πλέον γίνεται όλο ένα και δυσκολότερο έργο. Επειδή η συζήτηση δυστυχώς ακόμα και σήμερα που μιλάμε στρέφεται, βλέπουμε τη δεύτερη αξιολόγηση και τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τους θεσμούς, στρέφεται γύρω από το πόσους φόρους θα επιβάλλουμε και όχι για το αν θα πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, αν θα συνεχίσουμε να πρέπει να ακολουθούμε αυτή την πολιτική που δεν μας έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα πουθενά. Θεωρούμε δηλαδή δεδομένη την αύξηση των φορολογικών συντελεστών και συζητούμε επί αυτού και μόνο. Φτάνουμε λοιπόν σε σημεία όπως το σημερινό, όπου η οικονομία σέρνεται, επειδή εκκρεμεί να κλείσει αυτή η αξιολόγηση εδώ και ένα περίπου χρόνο. Και επειδή ουδής ασχολείται με αυτό, το οποίο πραγματικά και ουσιαστικά θα αλλάξει το αφήγημα της Ελλάδας προς τα έξω. Αναφέρομαι στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Ένας παράγοντας ο οποίος θα απεγκλωβίσει την οικονομία από τη μιζέρια και την απραγία, στην οποία βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια, θα λειτουργήσει επί της ουσίας ως αντίμετρο στα όποια νέα μέτρα λαμβάνονται και θα την οδηγήσει στην απεξάρτησή της, όχι πλήρως, αλλά σε μεγάλο βαθμό από τις όποιες εξελίξεις λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Διότι να θυμίσω ότι οι γαλλικές προεδρικές εκλογές διεξάγονται με κεντρικό θέμα τη θέση της Γαλλίας στην ΟΝΕ και την έξοδο της από την, και την έξοδο μάλλον από την κρίση της γαλλικής οικονομίας. Να θυμίσω ότι το φθινόπωρο έχουμε και τις γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές και είναι ξεκάθαρο ότι μετά και το αποτέλεσμα υπέρ του Brexit στο βρετανικό δημοψήφισμα υπάρχουν και πολλές άλλες κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις σε χώρες οι οποίες αποτελούν κλειδιά της Ευρωζώνης που σε κάθε περίπτωση θα επηρεάσουν και θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ΟΝΕ. Κατά συνέπεια θα καθορίσουν ακόμα περισσότερο την περαιτέρω στάση των δανειστών μας απέναντι στο ελληνικό ζήτημα. Διότι, ας μην γελιόμαστε, η τάση που επικρατεί σε ένα διόλου ευκαταφρόνητο τμήμα των Ευρωπαίων πολιτών δεν είναι και η πλέον φιλική προς τους ευρωπαϊκούς εν γέννη θεσμούς και τα περιθώρια στενεύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία περνάει τις πιο δύσκολες στιγμές της από την ημέρα της ίδρυσής της και θα πρέπει επιτέλους να ανταποκριθεί και αυτή στο καθολικό αίτημα για υπιότερη προσέγγιση και χαλάρωση. Θα πρέπει δηλαδή με λίγα λόγια να αλλάξει. Το ζητούμενο βέβαια είναι να μην αλλάξει αφήνοντας εκτός κάδρου των όποιων προσαρμογών τη χώρα μας. Όπως για παράδειγμα, φαίνεται ότι χάνουμε αυτό το οποίο ανέφερε λίγο πριν ο κύριος Δήμας, το τρένο της ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς ο κεντρικός τραπεζίτης φαίνεται να πιέζεται πολύ για να επιστρέψει σε αύξηση των επιτοκίων. Πώς όμως θα το πετύχουμε αυτό? Μέσω της δικής μας δουλειάς. Χτίζοντας από την αρχή ένα νέο υγιές παραγωγικό μοντέλο, με συγκριτικά πλεονεκτήματα που πολύ ορθά είπατε ότι η χώρα μας έχει σε πολλούς τομείς και που δεν θα περιμένει ιδανικά και στήριξη από το κράτος. Δεν θα είναι δηλαδή κρατικό δίαιτο, αλλά θα στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι υπάρχει χρόνος, πρέπει όμως να τρέξουμε άμεσα, γρήγορα και μεγάλη απόσταση και πρέπει να την τρέξουμε όλοι μαζί. Και εδώ έρχεται και η απάντηση σε σχέση με την συνεργατικότητα. Εάν δεν ενώσουμε δυνάμεις, εάν δεν προσπαθήσουμε όλοι μαζί, δεν θα βγούμε ποτέ από αυτό το τέλμα στο οποίο έχουμε περιέλθει εδώ και πολλά χρόνια. Να τρέξουμε δηλαδή για να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει να ανοίξουν και πρέπει να αρχίσουν να ξεκλειδώνονται για τη χώρα μας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Προσοχή όμως, τα εργαλεία αυτά πρέπει να αποτελέσουν όχι τη βάση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, αλλά τα μέσα για να στηθεί και να λειτουργήσει αυτό. Διότι αλίμονο αν μπούμε πάλι στη διαδικασία να στηρίξουμε επενδύσεις, ανάπτυξη παραγωγικών τομέων, δημιουργία θέσεων εργασίας, κυρίως στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό θα μας οδηγήσει 3,5 δεκαετίες πριν με τα γνωστά αποτελέσματα. Η βάση του παραγωγικού μοντέλου πρέπει να είναι εφαρμογή μακροχρόνιων και βιώσιμων μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η οικονομία μας και θα απελευθερώσουν την οικονομία μας από βαρύδια και θα βάλουν ένα τέλος στη δημιουργία νέου χρέους. Εφαρμογή πολιτικών προσέλκυσης επενδύσεων σε φορολογία, γραφειοκρατία, που θα οδηγήσουν τάχιστα την οικονομία μας σε ανάπτυξη, θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, ώστε να αυξηθεί επιτέλους αυτός ο παρανομαστής, ο περιβόητος παρανομαστής στο λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Και με αυτές τις πολιτικές πιστεύω θα χτίσουμε ένα υγιές μοντέλο, θα βελτιωθούν τα νούμερα της οικονομίας και τότε θα μπορέσουμε κι εμείς πολύ πιο εύκολα να διαπραγματευτούμε την ελάφρυνση αυτή του χρέους.
οποιαδήποτε άλλη επικοινωνιακή σπουδή και συζήτηση γύρω από το θέμα, χωρίς να έχουμε διορθώσει τις δικές μας παθογένειες του ελληνικού παραγωγικού και οικονομικού μας μοντέλου, μόνο κακό κάνει και επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό και την κατάσταση της οικονομίας μας. Και ακυρώνει την όποια συζήτηση κάνουμε για αλλαγή αυτού του αφηγήματος για το brand name Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό είναι σε αυτό το τραπέζι. Έχουν αρχίσει να γίνονται και προτάσεις, γιατί είχαμε πολλές διαπιστώσεις στα πολύ ενδιαφέροντα πάνελ, βέβαια. Ο Πέτρος Ευθυμίου μου έλεγε παλιά, που πάντα πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Παύλο Τσίμα στις διάφορα πάνελ. Ξέρετε, είχε ένα σετάκι, ήταν η Ντόρα, ο Παύλος, ο Βενιζέλος και ο Ευθυμίου. Συνέχεια, όταν άρχισε να με καλούν και εμένα, ευτυχώς, μου λέει πάντα πρέπει να λες ένα τσιτάτο. Αφορά λοιπόν τους κυρίως τους πολιτικούς και λιγότερο τους επιχειρηματίες, ότι λέγονται διάφορα στη Βουλή, καλό είναι να μπαίνουν σε εφαρμογή. Και για να πω το τσιτάτο, ένα έχω γράψει εδώ, γιατί δεν είναι το δικό μου, ότι ένας πολιτικός Αμερικάνος, ο Γουίλσον, έλεγε ότι αυτός κάθεται και το σκέπτεται. Κυρίως κάθεται. Που σημαίνει ότι καλό είναι να περνάμε στη δράση. Λοιπόν, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, πρόεδρος της DIMAR, να τον ακούσουμε. Είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτήν εδώ τη συζήτηση και κυρίως οι πολιτικοί πρέπει να ακούνε κιόλας. Πέρα από το να κάθονται και να σκέφτονται. Και να ακούνε και να παίρνουν ιδέες και να παίρνουν προτάσεις και να τις προσπαθούν να τις υλοποιούν. Γίνεται εδώ, σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι, σήμερα μία συζήτηση με νέους ανθρώπους, επικεφαλής σε νευραλικές θέσεις, οι οποίοι καλούμαστε να δώσουμε ένα δικό μας αφήγημα για την ανάπτυξη της χώρας. Είναι ευθύνη μας λοιπόν να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών, να αρθρώσουμε επιτέλους μία πολιτική αλλαγών. Αλλαγές που θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, θα ανοίξουν τον δρόμο στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι απαιτείται σήμερα ένα νέο αφήγημα σε τρία επίπεδα. Πρώτον, το κοινό ευρωπαϊκό αφήγημα. Όσοι είμαστε αταλάντευτα ευρωπαϊστές, διεκδικούμε εδώ και τώρα την αλλαγή πορείας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ενοποίηση όλων των τομέων πολιτικής. Μια Ευρώπη που θα δίνει έμφαση στις πολιτικές ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Για να μην επικρατήσουν Ευρωπαίοι τραμπ, από εδώ και στο εξής, πρέπει να σταματήσουν οι πολιτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη να είναι αποκομμένες από τα προβλήματα της κοινωνίας, να προχωρήσουμε γρήγορα προς τα μπροστά, προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και όχι την απόκληση. Δεύτερον, το εθνικό αφήγημα της συνεννόησης. Στη χώρα μας απαιτείται επιτέλους εθνική συνεννόηση, όχι διχαστικές λογικές, όχι μία κομματική αντιπαράθεση που έρχεται από το παρελθόν. Για να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις που έχουν και πολιτικό κόστος και απαιτούν ευρύτερες συνενέσεις. Τρίτον, θα μου επιτρέψετε στο δικό μου χώρο το νέο προοδευτικό σοσιαλδημοκρατικό αφήγημα. Ο προοδευτικός πόλος για να γίνει ισχυρός με ενότητα και ανανέωση, για μια ισχυρή σοσιαλδημοκρατία, χωρίς αυταπάτες, χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς ιδεολειψίες. Στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία εξάλλου εντάσσεται στο χώρο της αριστεράς. Στη Γερμανία ο Σούλτς επιδιώκει μια προοδευτική σοσιαλδημοκρατία με κοινωνικό πρόσημο και κοινωνικές αναφορές. Σε αυτό το πλαίσιο η χώρα χρειάζεται ένα νέο σοσιαλδημοκρατικό αφήγημα για να ιτηθεί ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τέτοιο αφήγημα συνεκτικό, προοδευτικό, με κοινωνικές αναφορές για θέσεις σε σχέση με ένα αναπτυξιακό κράτος χωρίς μια επιδοματική πολιτική ανακύκλωσης της φτώχειας. Ένας τέτοιος φορέας, ένας τέτοιος πόλος προοδευτικός, βεβαίως θα είναι στρατηγικός αντίπαλος της συντηρητικής παράταξης της χώρας μας, αλλά με αυτόν τον τρόπο η χώρα θα είναι μια κανονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα απέναντι στην συντηρητική παράταξη εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στην Ευρώπη, λοιπόν, όπως και στη χώρα μας, έφτασε η ώρα για νέους ηγέτες με όραμα για αυτό το νέο ευρωπαϊκό, εθνικό και σοσιαλδημοκρατικό αφήγημα. Να διαλύσουμε οποιοδήποτε λαϊκιστικό αφήγημα από όπου και αν προέρχεται. Και βλέπουμε πολλά τέτοια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να αλλάξουμε το αφήγημα της απελπισίας, της μιζέριας, της ίσονος προσπάθειας που θέλει τη χώρα μας καταδικασμένη. Αν δεν το πράξουμε αυτό, τότε θα έρχονται απειλητικά αυτά τα διλήμματα για νέα μνημόνια ή για Brexit. Ένας λοιπόν είναι ο δρόμος της υπέρβασης εντός της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γενναίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Για να είμαι ειλικρινής όμως, η σημερινή κυβέρνηση έχει εγγενείς δυσκολίες στην υλοποίηση τέτοιων μεταρρυθμίσεων. Τις αποφεύγει συστηματικά
όλο το τελευταίο διάστημα. Σήμερα μόλις διάβασα τον Πρωθυπουργό της χώρας να επιβεβαιώνει μια ιδεολειπτική αντίληψη για την ανάγκη κατάληψης του κράτους από την κυβέρνηση, απαξιώνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη ενίσχυσης ή και δημιουργίας ανεξάρτητων και αξιοκρατικών αρχών και δομών. Όπως λέει, χαρακτηριστικά αυτές είναι ιδεολειψίες δήθεν ουδέτερων τεχνοκρατών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η κυβέρνηση έχει την εξουσία, την κυβέρνηση, αλλά δεν έχει την κρατική εξουσία. Αυτή είναι μια επικίνδυνη αντίληψη, επιτρέψτε μου να πω σε αυτό το τραπέζι, για τη δημοκρατία μας. Η χώρα χρειάζεται διοικητική μεταρρύθμιση. Δεν χρειάζεται το mail οποιοδήποτε υπουργού φλαμπουράρι, όπως βλέπουμε σήμερα, να λέει ως άποψη ο κύριος Τσίπρας για να μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματα της κοινωνίας. Όλα αυτά δεν αξίζουν στη χώρα, δεν αξίζουν στη νέα γενιά. Δεν πρέπει να αφήσουμε να καεί ούτε η αριστερά, ούτε η νέα γενιά. Απαιτούνται λοιπόν ρηξικέλευτες αλλαγές. Και για να γίνουν αυτές οι αλλαγές, χρειάζονται έργα και όχι λόγια. Νέοι άνθρωποι σε πρόσωπα, νέοι ανανέωση, πρόσωπα, ιδέες, πολιτικές πρακτικές. Όχι ανακύκλωση των ίδιων ανθρώπων, όχι ανακύκλωση των ίδιων συζητήσεων. Χρειαζόμαστε σε αυτό το πλαίσιο ένα νέο υγιές παραγωγικό μοντέλο για να μειωθεί η ανεργία, γιατί αλλιώς κανένα από τα μεγάλα ζητήματα που συζητούμε, επιτρέψτε μου, δεν θα λυθεί. Ούτε το ασφαλιστικό, αν δεν μειώσουμε την ανεργία. Γιατί και το ασφαλιστικό έχει μείνει δέσμιο των παθεγενειών του παρελθόντος και εδώ χρειάζονται ριζικές αλλαγές. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, απαιτείται εμβάθυνση στους δημοκρατικούς θεσμούς που απειλούνται από την άνοδο του λαϊκισμού, αλλά και θεσμοθέτηση ενός πλαισίου που θα εξασφαλίζει την αξιοκρατία και δεν θα διαιωνίζει το πελατειακό σύστημα και την οικογενειοκρατία, που κρατά τη χώρα μας δέσμια του παρελθόντος και εξαλείφει τις ίσες ευκαιρίες. Αυτό είναι εφικτό μόνο όταν συμφωνηθούν οι γενναίες μεταρρυθμίσεις. Κλείνοντας, να επαναλάβω το εξής. Μόνο αν δώσουμε έμφαση στις αναπτυξιακές πολιτικές για να υλοποιήσουμε τέτοιες μεταρρυθμίσεις, θα δημιουργήσουμε ένα νέο αφήγημα για τη χώρα μας. Για το παρόν και το μέλλον της χώρας, τέτοιες συζητήσεις όπως σήμερα πρέπει άμεσα να γίνουν πράξη. Σας ευχαριστώ. Πέφτει πολύ ξύλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσπαθώ να. Έχω πει 3 κιλά καφέ για να το αντέξω. Έλα, Νίκο. Πάμε. Δεν πειράζει, να το αντέξεις. Κουράγιο. Λοιπόν, βλέπω ο Πέτρος Ευθυμίου είναι στην αίθουσα, τον οποίο τον εκτιμώ βαθύτατα, όπως και τον Παύλο Τσίμα. Δεν έχω όμως κάποιο πρόχειρο τσιτάτο προκειμένου να σχολιάσω την ομιλία του Θανάση Θεοχαρόπουλου. Απλά κρατάω τους όρους της κανονικότητας, έτσι όπως μας τους περιέγραψε, από τη δικιά του σκοπιά. Για πολλούς πάντως το πρόβλημα της χώρας εντοπίζεται στο δημόσιο τομέα και στη λειτουργία του και στις παθογένειες που αναπτύσσονται εκεί. Να ακούσουμε την άποψη του Δημήτρη Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι προϊστάμενος έργων στην Αθήνα της Boston Consulting Group. Κύριε Ανδρουλάκη, αν έμπαινε η Boston Consulting αύριο το πρωί σε ένα υπουργείο, τι θα άλλαζε? Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Σήμερα στην ολιγόλευτη τοποθέτησή μου θα ήθελα να αναφέρω τι πιστεύουμε εμείς στην BCG ότι θα πρέπει να γίνει ώστε να στελεχωθεί ο δημόσιος τομέας της χώρας με νεαρούς ηγέτες, τους young leaders όπως λέμε, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό θα βοηθήσει τη χώρα να βγει από την κρίση, αλλά και το πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό, πώς μπορούμε να προσελκύσουμε δηλαδή τους ηγέτες στο δημόσιο τομέα. Να ξεκινήσω πρώτα από το γιατί. Ένα μεγάλο πρόβλημα που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια και επιτείνεται από το brain drain είναι η έλλειψη ταλέντων στη χώρα, όχι τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο στο δημόσιο τομέα. Τα νεαρά ταλέντα, οι young leaders, είναι άτομα που χαρακτηρίζονται από ενέργεια, ενθουσιασμό, φιλοδοξία, έχουν φρέσκες ιδέες, είναι πολύ καλά κατερτισμένοι, εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, οπότε είναι στελέχη ικανά να αναλάβουν και να φέρουν εις πέρας απαιτητικά έργα. Και είναι ακριβώς αυτό το προφίλ που θεωρούμε ότι λείπει από το δημόσιο τομέα της χώρας, ώστε να μπορέσει να γίνει πιο παραγωγικός, πιο αποδοτικός και να βοηθήσει ουσιαστικά την ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί. Πάμε τώρα να δούμε και πώς μπορούμε να προσελκύσουμε τους young leaders στο δημόσιο τομέα. Ως BCG, έχοντας μελετήσει βέλτιστες πρακτικές από χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο, προτείνουμε 3 συγκεκριμένες δράσεις. Πρώτον, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα όραμα για τους νέους όσον αφορά το δημόσιο τομέα της χώρας. Από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι το όραμα και το μακροπρόθεσμο πλάνο
είναι πολύ σημαντικό κίνητρο για τους νέους για να αναλάβουν μια δουλειά, γιατί θεωρούν ότι η δουλειά που κάνουν είναι σημαντική και ότι είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για το καλό της εκάστοτε χώρας. Οπότε, όραμα είναι το πρώτο και σημαντικό. Δεύτερον, πρέπει να τοποθετήσουμε τα νεαρά ταλέντα σε τέτοιες θέσεις ώστε να μπορούν να δούνε άμεσα τα αποτελέσματα της δουλειάς τους και όχι μόνο να δούνε τα αποτελέσματα, αλλά και να κριθούν από αυτά. Άρα, πολύ στενή σχέση μεταξύ της απόδοσης της δουλειάς και των αποτελεσμάτων είναι πολύ σημαντικό. Τρίτον, από την πλευρά το κράτος θα πρέπει να μεριμνήσει να παρέχει και κάποια απαραίτητα εφόδια στους νεαρούς ηγέτες, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ανταπεξέλθουν στον απαιτητικό τους ρόλο. Είτε αυτό είναι κάποια πλατφόρμα επικοινωνίας, κάποιες ειδικές εκπαιδεύσεις και ούτω καθεξής. Πριν κλείσω την τοποθέτησή μου, απλά να αναφέρω ενδεικτικά το παράδειγμα της Ινδονησίας. Η Ινδονησία ήταν μια χώρα που μέχρι πριν από μερικά χρόνια ταλανιζόταν από έντονη γραφειοκρατία, πολύ υψηλά ποσοστά διαφθοράς, οπότε λίγο παρόμοια κατάσταση με την Ελλάδα, αλλά κατάφερε να το αντιμετωπίσει. Τι έκανε για να το κάνει αυτό? Πρώτον, δημιουργήθηκε μια ομάδα η οποία σχεδίασε το δεκαετές πλάνο του δημόσιου τομέα της χώρας, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική. Το όραμα αυτό επικοινωνήθηκε στην κοινωνία, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν δυνατότητες για πρακτική εξάσκηση στο δημόσιο τομέα, αλλά και κάποιες υποτροφίες για θέση στο δημόσιο τομέα. Έτσι κατάφεραν για αρχή να προσελκύσουν κάποια νεαρά ταλέντα, κάποιους νέους ηγέτες, τους οποίους τοποθέτησαν κατευθείαν σε νευραλγικές θέσεις για την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Παράδειγμα, στο τμήμα το οποίο αξιολογούσε τις ξένες επενδύσεις στη χώρα, ή στο τμήμα το οποίο αξιολογούσε τις αιτήσεις για σύσταση νέων εταιριών. Τέλος, δημιουργήθηκαν και κάποιοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί για να τρέχουν κάποιες συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις για τα νεαρά ταλέντα και υπήρχε και μια πλατφόρμα επικοινωνίας στην οποία μπορούσαν να μπουν, να μοιραστούν ιδέες, βέλτιστες πρακτικές, αλλά και να μοιραστούν και τα προβλήματα τα οποία είχαν. Αυτό είναι σε συντομία το παράδειγμα της Ινδονησίας. Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι ελπίζουμε, άμα παρόμοιες δράσεις εφαρμοστούν και στη χώρα μας, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη χώρα να βγει από την κρίση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Δανία του Νότου, το προτιμούσα Ινδονησία. Κάτι μου φοβίζει. Τουρισμός, μεγάλος πρωταγωνιστής για την οικονομία, για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Μην γκρινιάζουμε, έχουν γίνει βήματα, γίνονται κάθε χρονιά, είναι καλύτεροι, ποιοτικότεροι. Λείπουν υποδομές. Κύριε Αγγελόπουλε, Διευθύνων Σύμβουλος της Αλντεμάρ, νομίζω έχετε και την εμπειρία και τις ιδέες να μας πείτε ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είχα σκοπό να ξεκινήσω διαφορετικά, αλλά το γίνονται πράγματα στον τουρισμό είναι ανεκδοτικό λιγάκι, με την έννοια ότι απλά στον αυτόματο πιλότο πάμε μια χαρά. Ούτως ή άλλως τώρα το προσγειώνουν κιόλας στον αυτόματο πιλότο το αεροπλάνο, οπότε δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Θα προσπαθήσω να μείνω στο πεντάλεπτο, κύριε Ανδρίτσο, και ίσως βάλω και λίγο ΦΠΑ, είναι και της μόδας. Δεν βάζω εισφορές, μέχρι το ΦΠΑ θα το πάω. Λοιπόν, Θανάσης Βέγκος, το βλέμμα του Οδυσσέα. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ήταν ο θείος μου, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, και είχε μια καλή πένα, έγραφε κάποια περίεργα πράγματα που κάποια στιγμή θα τα λέμε και θα γελάμε. Ξέρεις κάτι, η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια. Ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο. Συχνά πυκνά θυμάμαι αυτά τα λόγια, όχι γιατί απαραίτητα έχουν μία ερμηνεία και πρέπει να συμφωνήσουμε με αυτήν, αλλά γιατί είναι πολλές οι ερμηνείες και μία από αυτές που δίνουν αυτή τη στιγμή, και μόνο σε αυτήν θα ήθελα να μείνω, είναι ότι εμείς ως Έλληνες πεθαίνουμε. Δεν έχουμε αντιληφθεί ποια είναι η ευθύνη μας απέναντι σε αυτόν τον τόπο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι βρισκόμαστε σήμερα στους Δελφούς και κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εάν αυτό είναι το κέντρο του κόσμου, τότε είναι το κατάλληλο σημείο για να ξεκινήσουμε και όποια μεταστροφή ή αλλαγή σε ένα άλλο μοντέλο.
Προσπαθώντας να μην επαναλάβω τίποτα από όλα όσα έχουν πει προλαλήσαντες, που θεωρώ ότι έχουν καλύψει ένα μεγάλο εύρος, θα μείνω σε αυτή την πρόταση απλά και μόνο ως διαπίστωση και θα πάω σε αυτό που εγώ θεωρώ πρόταση, η οποία τυχαίνει να συμφωνεί πλήρως με τη δική σου, Σταύρο. Σε σημείο που σημειώσει που θα τις δώσω σε κάποιον στον δρόμο μετά. Το μοντέλο του νέου ηγέτη θα σας αναπτύξω σε 2 λεπτά. Το μοντέλο του νέου ηγέτου είναι η Γεωργία Βασιλιάδου στην Προξενήτρα. Είναι ο πιο απλός τρόπος να σας περιγράψω πού πάμε και πώς μπορούμε να πάμε. Σ' αρέσει αυτός? Ναι. Πέφτει κανάτα, τον έχουμε. Εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα, έχουμε ένα προβληματάκι το οποίο είναι δυσεπίλητο. Δηλαδή, καλούμαστε να λύσουμε ένα πρόβλημα ηγεσίας στη χώρα την ίδια ώρα που οι ηγέτες σχεδόν σε όλο τον κόσμο είναι υπό αμφισβήτηση. Όταν λοιπόν το μοντέλο της ηγεσίας που έχουν μεγαλώσει οι 2-3 προηγούμενες γενιές από εμάς δεν μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα που θέλουμε, καλούμαστε εμείς οι νεότερες γενιές, και θα συμφωνήσω με τον Βασίλη, τέλος πάντων είμαστε και συνομήλικοι, οπότε ανήκουμε λίγο, έχουμε χάσει και ένα τρένο. Ο επόμενος που θα έρθει θα πρέπει να θυμάται ένα πράγμα. Το νέο μοντέλο της ηγεσίας δεν μπορεί να είναι αυτό του παραδοσιακού ηγέτη της δεκαετίας του 80 και του 90. Πρέπει να είναι ο συνεκτικός κρίκος μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ ταλέντων, μεταξύ δυνάμεων, μεταξύ δράσεων και τέλος πάντων μεταξύ αποτελέσματος που δίνει ο κάθε ένας από αυτούς στη μικροοικονομία στην οποία δραστηριοποιείται. Εμείς στον τουρισμό λέμε ότι πάμε καλά, αλλά πάμε καλά μόνο και μόνο γιατί άλλοι έχουν φάει τη σκόνη μας από τα προβλήματά τους, όχι επειδή κάναμε και τίποτα φοβερό. Το να πανηγυρίζουμε γιατί οι άλλοι είναι σε μαύρο χάλι είναι και ελαφρώς τραγικό. Αλλά να είναι καλά οι άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει, ναι, ξέρω εγώ. Ειλικρινά αναρωτιέμαι πολύ αν ο Ερντογάν έχει καμιά μυστική συμφωνία με τους δικούς μας εδώ πέρα να τα κάνει, να τα τεινάζει όλα στον αέρα για να περνάμε εμείς καλύτερα. Όμως αυτή τη στιγμή, αν ζητήσουμε αυτό το νέο μοντέλο ηγεσίας, αυτό το νέο μοντέλο ηγεσίας το οποίο δεν ξέρουμε που βρίσκεται, αλλά γεννιέται μέσα από τις νέες δυνάμεις, τότε προτρέπω και στο βαθμό που μπορώ να το κάνω τέλος πάντων, να πάμε σε αυτό το κομμάτι που έλεγε Σταύρος νωρίτερα. Συνέργειες. Δεν υπάρχει άλλο μοντέλο. Να αναδείξουμε τον κάθε ένα στο είδος του σε αυτό που είναι αρκετά καλός. Προσωπικά συχαίνω με τις καρέκλες. Μου το έμαθε ο πατέρας μου όταν ήμασταν μικροί. Δυστυχώς η καρέκλα έχει ένα πράγμα, μια στατικότητα. Θέλετε να φτιάξουμε την Ελλάδα. Την Ελλάδα θα τη φτιάξουμε όταν θα γίνουν οι αυτομάτες συνέργειες. Θα μιλήσω μόνο 30 ακόμα δευτερόλεπτα να σας πω τις δικές μας του τουρισμού, για να μην μείνω εκτός κλίματος, αλλά και να πάω και λίγο στα δικά μας. Το πρωτογενή τομέα, ποιος τον έχει συνδέσει με τον τουρισμό? Κανένας. Οι εξαγωγές που γίνονται για να φέρουμε προϊόντα από το εξωτερικό τρώνε από το συνάλλαγμα που παίρνουμε θεωρητικά από τον τουρισμό. Άρα αυτομάτως χάνεται η κυκλικότητα αυτής της οικονομίας. Ποιος έχει μετρήσει τη δραστηριότητα της οικοδομής σε σχέση με το τουριστικό μοντέλο που έχουμε? Πιστέψτε με, είναι κοντά στο 40%. Είναι δραματικό. Αλλά τελικά τι είναι ο τουρισμός? Θα κλείσω με 2 προτάσεις και σε αυτές θα μείνω. Ο τουρισμός είναι μια ομπρέλα. Ο τουρισμός συγκεντρώνει από κάτω τις υγιείς δυνάμεις μιας ολόκληρης χώρας. Από τη στιγμή που δεν έχουμε βιομηχανική παραγωγή και όποιος νομίζει ότι μπορεί να λέει αφελέστατα ή με στόχευση τέλος πάντων ότι μπορούμε να σταθούμε στη βιομηχανία, πλανάτε πλάνη νικτράν. Είμαστε χώρα υπηρεσιών. Να το χωνέψουμε και να προσαρμοστούμε πάνω σε αυτό το μοντέλο. Έχουμε και τον πρωτογενή, ναι, αλλά τέλος πάντων είμαστε βασισμένοι σε ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να δίνει προστιθέμενη αξία. Μιλάμε για μοντέλα τουρισμού, μπορούμε να μιλάμε όσο θέλουμε, αλλά να δεχτούμε ότι αυτό θα είναι η ομπρέλα και από κάτω θα χτίσουμε και θα οικοδομήσουμε. Και ένα δεύτερο, ίσως είναι και ο σαρκασμός που απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν κάνουμε και τίποτα. Είμαστε η βιομηχανία της φιλοξενίας. Ας απαλλαγούμε από τη λέξη τουρισμός, για να μην νομίζουν ότι είμαστε και τουρίστες, και να το γυρίσουμε στη βιομηχανία της φιλοξενίας και θα δείτε μόνο από την αλλαγή της φρασιολογίας πώς θα αλλάξει και η συμπεριφορά μας. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Αγγελόπουλε, και βεβαίως για το γεγονός ότι διανθίσατε το συνεργατικό σοκ του κυρίου Δρακουλαράκου με την προξενήτρα στη συνέχεια που θα πρέπει να αναπτύξει αυτές τις συνέργειες περαιτέρω. Πάμε τώρα να δούμε έναν άλλο τομέα.
που ευτυχώς συνεχίζει να μας κάνει υπερήφανος, είναι η ελληνική ναυτιλία. Θα ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όσα έχετε να μας πείτε, κυρία Μπεζαντάκου. Είναι η διευθύνουσα της Navigator Shipping Consultants. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ούσα φίλη με τον Αλέξανδρο πολλά χρόνια, εκτός από το ΦΠΑ, εγώ θα βάλω και λίγη προκαταβολή φόρου, οπότε νομίζω μπορώ να μιλάω και την επόμενη μία ώρα, να είμαστε οκ. Okay. Πριν το... ο τουρισμός, η ναυτιλία και ακολουθεί ο Χάρης με την εκπαίδευση. Είμαι μικρομεσαία επιχειρηματία στην ναυτιλία και στον τουρισμό και εκπροσωπώ και την Ελλάδα μας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σαν παγκόσμια νέη ηγέτης για τα επόμενα 6 χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς αυτό που ζω από την Πέμπτη το απόγευμα. Όλη την οικογένεια και τους ανθρώπους μπροστά και πίσω. Σας ευχαριστούμε γιατί θα φύγουμε όλοι σίγουρα με πάρα πολλές ιδέες για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Και έχω και την τύχη, ατυχία, δεν ξέρω πώς να το πω, να είμαστε δύο γυναίκες απέναντι σε 15 άντρες. Και είμαστε και δίπλα-δίπλα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να βγάλουμε προς τα... Εγώ έχω την τύχη να έχω κόρη, οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε και την επόμενη γενιά και για τις γυναίκες. Η κρίση μας έφερε κοντά. Αυτό που γίνεται στο Delphi Economic Forum, πρέπει να καταλάβουμε ότι έφερε τους Έλληνες κοντά. Και η κρίση στα κινέζικα είναι ευκαιρία. Και για πάμε τώρα στην ναυτιλία μας. Είμαστε νούμερο 1 στον κόσμο. Νούμερο 2, Ιαπωνία. Νούμερο 3, Κίνα. Νούμερο 4, Κορέα. Όλο το φαρίστ μαζί και η Ελλάδα μόνη της. Αυτό πρέπει να το πουλήσουμε. Η ναυτιλία διαχειρίζεται το 95% του παγκοσμίου εμπορίου. Και η Ελλάδα μας είναι νούμερο 1. 10 εκατομμύρια Έλληνες, το 0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού, διαχειρίζεται το 25%, το 20% του παγκοσμίου εμπορίου. Είναι ωραία νούμερα αυτά, πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Πειραιάς, νούμερο 1 λιμάνι πέρυσι σε ανάπτυξη, επίσης στον κόσμο. Γιατί αν γίνει το σχέδιο έτσι όπως προβλέπετε και με την Κόσκο και σταματάνε τα προϊόντα της Κίνας στον Πειραιά, σημαίνει ότι θα γλιτώνουν 7 έως 9 μέρες και δεν θα πηγαίνουν στο Ρότερνταμ. Άρα το 80% του κινέζικου εμπορίου θα περνάει μέσω της Ελλάδας για την Ευρώπη. Τουρισμός. Ήλιος, γαλαξίδι, Δελφή, χιόνια στο Μισάωρο. Πώς πηγαίνεις, σε ποια χώρα πηγαίνεις από τα χιόνια στη θάλασσα σε μισή ώρα? Οι ξένοι λατρεύουν την Ελλάδα. Όλοι έχουν να πούν κάτι για την Ελλάδα μας. Ταξιδεύω ανά τον κόσμο και αισθάνομαι τόσο χαρούμενη και περήφανη να είμαι Ελληνίδα. Και όλα αυτά που ακούμε ότι όταν πηγαίνουμε έξω δεν λένε καλά για την Ελλάδα, δεν ισχύουν. Λένε πολύ καλά πράγματα. Πώς θα το πάμε ένα βήμα παρακάτω? Διάλογος. Διάλογος με τους νέους. Διάλογος με τους συνταξιούχους. Ακούμε πάρα πολλούς συνταξιούχους που κάθονται. Που θέλουν όμως να δώσουν τη γνώση τους στους νέους. Και δεν το κάνουμε. Εμείς το ξεκινήσαμε πέρυσι με το YES, με το Young Executive Shipping Forum στα Ποσειδόνια. Έγινε ο πρώτος διάλογος 1.300 νέων με την ναυτιλία, για την ναυτιλία, με τους ανθρώπους της ναυτιλίας. Και θα το συνεχίσουμε φέτος με τον ναυτιλιακό τουρισμό το Μάιο. Η ναυτιλία και ο τουρισμός πρέπει να μπουν στα σχολεία μας. Πρέπει να μάθουμε και να περάσουμε στα παιδιά μας αυτό που είμαστε περήφανοι. Είναι ωραίο πράγμα και ο τουρισμός και η ναυτιλία μας. Και το brain drain. Δεν είναι κακό. Είναι οι νέοι μας πρεσβευτές μας στο εξωτερικό. Όπως ήταν οι καπεταναίοι μας πριν 30 χρόνια και γυρίσαν και φτιάξαν το θαύμα της ναυτιλίας μας. Πρέπει όμως να φιλτράρουμε και τις ωραίες οικογενειακές επιχειρήσεις. Γιατί η Ελλάδα μας είναι οικογένεια. Είναι δεσμοί, είναι αρχές. Θα μας κάνει καλύτερους νομίζω αυτό. Και δεν είναι και κακή και η αποτυχία. Τα καλύτερα πράγματα στον κόσμο γίναν γιατί οι ιδιοκτήτες τους αποτύχανε. Και αυτό πρέπει να το διδάξουμε επίσης στα παιδιά μας. Πρέπει να μάθουμε να αποτυγχάνουμε και μετά να πετυχαίνουμε. Να σας πω κάτι. Μείναμε πολλά χρόνια στο ήλιο, στη θάλασσα και τα γόρη μου. Πάμε τώρα στο «Κι αν μας αντέξει η σκηνή, θα φανεί στο χειροκρότημα». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μπεζαντάκου, ομολογώ, μας εντυπωσιάσατε. Πραγματικά.
πραγματικά. Θα κρατήσω όμως και θα σταθώ σε αυτό που είπατε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μπει η ναυτιλία και ο τουρισμός στα σχολεία. Θέλει να μας πείτε μισή κουβέντα παραπάνω. Επειδή δεν εξαντλήσατε το χρόνο σας, δεν πήρατε καν ούτε ΦΠΑ, ούτε εισφορές, ούτε προκαταβολή φόρου. Ήσασταν πάρα πολύ καλά. Είμαι τέλεια και τα έχουμε πληρώσει όλα σαν εταιρείες. Οπότε λίγο να μας εξειδικεύσετε αυτό έτσι ώστε να... Είμαι φοροφυγάς. Καταρχήν έχουμε ήδη ξεκινήσει άνθρωποι, νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι της ναυτιλίας και του τουρισμού να μιλάμε στα σχολεία και στις ημέρες καριέρας κάθε χρόνο, τα τελευταία 3 χρόνια. Θέλω να σας πω ότι μπορώ όποτε θέλετε να σας δείξω παρουσίαση ανθρώπου της ναυτιλίας που το έκανε σε παιδάκια 4 ετών και τους εξηγούσε πώς γίνεται με το καράβι. Υπάρχουν πολλές ημέρες καριέρας. Σε 2 εβδομάδες γίνεται το πανόραμα επιχειρηματικότητας σταδιοδρομίας με πάρα πολλούς νέους που έρχονται εκεί. Και νομίζω ότι, ας μην μπούμε παρακάτω, νομίζω ότι έχουμε πολλές ιδέες, να μην δώσουμε hints. Πάντως, με τον Γιάννη πιστεύω ότι έχουμε αρκετές ιδέες να ανταλλάξουμε, γιατί σίγουρα θα κάνουμε πολλά πράγματα και του χρόνου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Για να δούμε πώς θα σχολιάζει όλα αυτά ο κύριος Χάρης Δασκαλάκης, εκτελεστικός διευθυντής BCA Group. Χαίρετε. Καταρχάς, να συγχαρώ και εγώ τους διοργανωτές αυτής της εξαιρετικής διοργάνωσης. Πραγματικά, εγώ ένιωσα περήφανος σαν Έλληνας. Παρευρισκόμενος σε αυτή τη διοργάνωση και ακούγοντας τα πολύ εξαιρετικά πάνελ και ό,τι είχαν να πούν. Λοιπόν, εγώ θα εκπροσωπώ το μετερίζει της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οπότε θα ακούσετε από μένα συγκεκριμένα πράγματα. Θα ξεκινήσω όμως λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται να είναι, μάλλον η Ελλάδα έχει απολέσει προκαιρού το δικαίωμα να είναι πρωτοπόρος χώρα σε διάφορους τομείς. Δυστυχώς έχουμε χωρίσει αυτό το δικαίωμα σε άλλους λαούς. Τουλάχιστον λοιπόν, ας γίνουμε πάρα πολύ καλοί μιμητές καλών πρακτικών άλλων χωρών. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι, είμαστε πολύ καλοί μιμητές. Δεν χρειάζεται να ξαναφεύγουμε τον τροχό, όπως σωστά είπε ο κύριος Δήμας. Ας δούμε σωστές πρακτικές. Ξεκινώντας, θα έχω 3 άξονες τους οποίους θα αναπτύξω. Πρώτον, η Ελλάδα μπορεί να καταστεί παγκόσμιος εκπαιδευτικός προορισμός. Το λέω όσα χρόνια μπορώ. Είναι κάτι τόσο απλό και τόσο δύσκολο για αυτή τη χώρα να καταλάβει. Θα πάω λοιπόν στην Κύπρο. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή έχει 5 ιδιωτικά πανεπιστήμια, 3 δημόσια πανεπιστήμια, πάνω από 16-17.000 international students, οι οποίοι φοιτούν, κάθε χρόνο αυξάνει τις θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, κάθε χρόνο. Συνεισφέρει ιδιωτική εκπαίδευση πάνω από το 7-8% του ΑΕΠ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί δεν διδασκόμαστε από αυτούς τους ανθρώπους? Να πω επίσης ότι Έλληνες φοιτητές κάθε χρόνο φεύγουν από την Ελλάδα και πηγαίνουν και σπουδάζουν στην Κύπρο, επειδή τα πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δικά μας ιδιωτικά δεν είναι. Να το πω αυτό, δεν χρειάζεται να το πω. Να πω επίσης προς το σοκ όλων ότι η κατεχόμενη Κύπρος έχει 10 ιδιωτικά πανεπιστήμια και πάνω από 60.000 international students. Αυτά είναι στοιχεία που δεν τα γνωρίζετε, απλά τα γνωρίζω λόγω του επαγγελματός μας. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι καταρχάς να αφήσουμε τον ιδιωτικό τομέα, την ιδιωτική εκπαίδευση να αναπτυχθεί. Από τη στιγμή που τα δημόσια πανεπιστήμια δεν θέλουν να αναπτύξουν ξενόγλωσσα τμήματα και να φέρουν φοιτητές, να γίνουν ελκυστικά στους ξένους φοιτητές να έρθουν εδώ, τουλάχιστον να αφήσουν το χώρο σε εμάς, στα ιδιωτικά έτσι, κολέγια. Ξέρω ότι το άρθρο 16 δεν πρόκειται να αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Δεν είμαι ουτοπιστής. Ξέρω ότι θα πάρει χρόνο. Μπορεί και ποτέ να μην γίνει. Δεν ξέρω. Ελπίζω πως όχι. Τουλάχιστον λοιπόν ας δώσουν κίνητρα στα ιδιωτικά σοβαρά κολέγια που υπάρχουν εκεί έξω, το BCA, το DIRI, 3-4 καλά κολέγια, να αναλάβουν αυτόν τον άχαρο για το ελληνικό δημόσιο ρόλο που είναι η προσέλκυση ξένων φοιτητών. Να πω και ένα τελευταίο πάνω σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλες οικονομίες της γης έχουν επενδύσει πάρα πολλά στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Να δούμε τη Μεγάλη Βρετανία. 500.000 ξένοι φοιτητές φοιτητούν στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι τυχαίο ότι αυτοί οι φοιτητές, όταν πάνε στις χώρες, θα είναι καλύτεροι πρεσβευτές του αγγλοσαξονικού μοντέλου εκπαίδευσης, λογικής κ.ο.κ. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό έχει καταφέρει η Κύπρος πολύ έξυπνα. Εμείς όχι ακόμη. Ένα αυτό. Δεύτερον, ριζική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος. Το παίρνουμε ως θέσφατο. Ξεκινάμε το σχολείο από το προνήπιο μέχρι τα 17 μας και θεωρούμε ότι αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα είναι το πιο άριστο στον κόσμο. Λοιπόν, δεν είναι. Κάθε χρόνο κατεβαίνουμε και ένα σκαλοπάτι στα τεστ PISA του ΟΣΑ. Παρακαλώ, δείτε το. Κάθε χρόνο.
Διολυσταίνουμε. Γιατί διολυσταίνουμε? Γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι καλό. Έχει κάτσει κανείς να κάνει μια σωστή μελέτη, μιμητική όπως είπα πριν, των χωρών αυτών που έχουν επιτύχει σε αυτούς τους τομείς? Έχουμε δει το παράδειγμα της Φιλανδίας, της Νοτιού Κορέας, Σιγκαπούρης. Τι έχουν κάνει αυτές οι χώρες και είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα σε αυτά τα σκορ παγκοσμίως? Έχουν βάλει και έχουν ξεκινήσει ένα σύστημα το οποίο δίνει περισσότερη έμφαση στο πώς μαθαίνω, στο γιατί μαθαίνω, στο πώς γίνομαι πιο εφευρετικός από παιδάκι, δημιουργικός, για να μπορέσω να φτάσω στο σημείο να κατανοήσω τις έννοιες που θα μάθω αργότερα, οι οποίες είναι βεβαίως λιγότερες από αυτές που μαθαίνουμε εμείς στο σχολείο. Δεν κάνουν ούτε θρησκευτικά, ούτε και οικονομία, ούτε τέτοια πράγματα στα σχολεία. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να αναθεωρήσουμε ριζικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και επιπλέον, τα ιδιωτικά σχολεία, όπως γνωρίζετε, δεν τα αφήνει το Υπουργείο Παιδείας να ακολουθήσουν το δικό τους εκπαιδευτικό σύστημα. Τα ιδιωτικά σχολεία ακολουθούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Απαγορεύεται να παρεκκλίνουν από αυτό. Είναι τόσο καλό αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα που πρέπει να το ακολουθούν και τα ιδιωτικά σχολεία. Λοιπόν, ριζική λοιπόν αλλαγή. Κανένας υπουργός δεν έχει κάτσει να τα βάλει κάτω. Να πει γιατί, για ποιο λόγο η Ελλάδα διολυσταίνει κάθε χρόνο, για ποιο λόγο εκπαιδευτικά. Ας κάτσουμε από την αρχή να δούμε πώς μαθαίνουν οι φοιτητές. Και να πω κάτι ανησυχητικό σε αυτό το κομμάτι. Γνωρίζουμε όλοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα 20 με 30 χρόνια, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι μια άλλη ζήτηση, άλλου πάνελ, θα διώξει πάνω από το 60-70% των τωρινών επαγγελμάτων που γνωρίζουμε τώρα. Δυστυχώς. Κατ' εμέ, ευτυχώς, για κάποιους άλλους δεν είχαμε σημασία. Θα το αλλάξει αυτό. Εμείς, αυτό που δεν θα μπορέσει να αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη είναι την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Αυτό λοιπόν πρέπει από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, από την προνηπιακή εκπαίδευση, να μαθαίνουν τα παιδιά να είναι πιο δημιουργικά και να μην αποστηθίζουν. Αυτό είναι όλη η αρχή όλων. Το τρίτο και εξίσου σημαντικό είναι η σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας. Αυτονόητα πράγματα, το ξέρω, αλλά δεν είναι τόσο αυτονόητα στην Ελλάδα. Μιλήσαμε πριν για την ναυτική εκπαίδευση, για τον τουρισμό. Θα πω και εγώ για την πληροφορική, για τη γεωπαινία. Έχουμε 41% ανεργία νέων. Ξέρετε τι ανεργία νέων έχουμε στις ειδικότητες του τουρισμού, της ξενοδοχειακής εκπαίδευσης, στο ναυτικό επάγγελμα, στο ναυτιλιακό επάγγελμα, σε advanced software engineers, πληροφορική και σε γεωπόνους, κάτω από 10%. Γιατί λοιπόν δεν προσπαθεί αυτή η χώρα να σκεφτεί ποιες είναι οι ανάγκες της, ποια είναι τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και να δώσει την έμφαση στα δημόσια και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να δώσει την έμφαση της σύνδεσης με αυτές ακριβώς τις αγορές. Επιτρέπεται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να μην έχει ένα τμήμα ΕΕ στο ξενοδοχειακό management? Επιτρέπεται αυτά τα πράγματα? Δεν είναι σοβαρά. Άρα λοιπόν, μέσω αυτών των τριών πυλών που ανέφερα, θέλουν πάρα πολύ ζήτηση προφανώς ο καθένας. Μπορεί να συζητάμε μέρες πώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Αλλά μέσω αυτών των τριών απλών αλλαγών θα αλλάξει και η χώρα. Η παιδεία είναι η αρχή όλων. Το building block του συστήματος. Αυτό έχω να πω εγώ. Κλείνω, ελπίζω να είμαι on time. Ναι, σχεδόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη, για αυτές τις επισημάνσεις, οι οποίες νομίζω ότι όλοι διαπιστώνουμε ότι αγγίζουν, είναι το αυτονόητο, αλλά ως γνωστόν ζούμε στη χώρα όπου το αυτονόητο είναι το ζητούμενο και το διαπιστώνουμε σε κάθε περίσταση. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την αγορά να τοποθετείται για τα θέματα τουρισμού, ναυτιλίας και παιδείας. Να πάρουμε το πολιτικό σχόλιο πάνω σε όλα αυτά με τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη, μέλος του Κοινοβουλίου, βουλευτής της Ένωσης Κεντρών. Κύριε Γεωργιάδη, ο λόγος σας. Καλησπέρα και από μένα. Αισθάνομαι λίγο παράξενα, γιατί πριν από 2 χρόνια, αν ήμουν εδώ, θα ήμουν μεταξύ των στελεχών από πολυεθνική εταιρεία και τώρα είμαι μέσω της πολιτικής. Αυτό δεν είναι κακό, βέβαια, διότι έχω και μια εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και είναι ο μόνος τρόπος που πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσομόκο και όλους τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι εδώ και θεωρώ ότι η Δελφή είναι πραγματικά ίσως το ιδανικότερο μέρος για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο και να ανταλλάξουμε έτσι απόψεις. Οι όροι της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αποτελεσματικής ηγεσίας χρησιμοποιούνται συχνά. Και πολλές φορές, μάλιστα, αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται κατά κόρον από ορισμένους πολιτικούς ηγέτες, οι οποίοι ναι, μεν στα λόγια εμφανίζονται υπέρ αυτών των όρων, αλλά στην πράξη τελικά δεν έχουν καμία διάθεση για να προχωρήσουν. Και πολλές φορές το κάνουν και σκόπιμα. Δυστυχώς η χώρα μας αυτή τη στιγμή, και σύμφωνα με τα στατιστικά του Ιδρύματος Heritage, βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως σε δείκτες όπως η ανεργία, η οικονομική ελευθερία, το επενδυτικό κλίμα και ο κρατικός παρεμβατισμός. Ζητήματα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν και όχι μάλιστα υπάρχουν, μας απασχολούν και καθημερινά. Πώς εκφράζεται αυτό
στη χώρα μας. Τις τελευταίες δεκαετίες, μία μερίδα συμπολιτών μας τα περιμένει δυστυχώς όλα από το κράτος. Εξαρτάται άμεσα οικονομικά, εξαρτώνται μάλλον άλλα μας οικονομικά από αυτό, απασχολούνται σε αντιπαραγωγικές θέσεις και παίρνουν και πρόωρες συντάξεις. Το κράτος δημιουργεί δηλαδή εξαρτώμενους πολίτες, οι οποίοι θα το μεγαλώνουν και θα το στηρίζουν. Και πού διοδηγηθήκαμε με αυτή τη συμπεριφορά? Σήμερα που μιλάμε, το 60% του ΑΕΠ μας είναι κρατικές δαπάνες. Συνταξιδοτικό, μισθοδοσίες και πάρα πολλά παράπλευρα έξοδα σε εκατοντάδες οργανισμούς, οι οποίοι μάλιστα είναι και πολλές φορές οργανισμοί λεγόμενα φαντάσματα, αναπόγραφοι οργανισμοί στο δημόσιο τομέα. Και τι μας λένε ορισμένοι? Ότι εάν κάνουμε το κράτος μικρότερο, αν το εξυγειάνουμε, αν το κάνουμε πιο ευέλικτο, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι θα χαθούν θέσεις εργασίας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εδώ έχουμε μία παρεξήγηση. Η πολιτική του 21ου αιώνα, που πρέπει να ακολουθήσουμε, δεν είναι το κράτος που θα διανέμει το χρήμα στους αρεστούς του και αυτοί με τη σειρά τους θα το καταναλώνουν στα μαγαζιά Γιαννικής. Δεν λειτουργεί έτσι, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η αλυσίδα της οικονομίας. Η αληθινή, η παραγωγική οικονομία λειτουργεί με κίνητρα παραγωγικότητας στον ιδιωτικό τομέα. Αν μικρύνουμε και κάνουμε ευέλικτο το κράτος, τότε θα εξοικονομηθούν πόροι. Θα βοηθήσουν βέβαια και στην παραγωγικότητα ως εξής: μείωση φορολογίας και μη μισθολογικού κόστους. Οικονομικά κίνητρα για καινοτόμες δράσεις. Ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών. Σημειωτέων ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω με βάση, σε σχέση μάλλον με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και στις υποδομές του διαδικτύου. Διάδοση, μιλήσαμε για παιδεία. Ακόμη και από τα σχολικά χρόνια των αρχών της κοινωνικής ευθύνης και της περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Επιβράβευση επιχειρήσεων που επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη και έμπρακτη ανταπόδοση στην κοινωνία όπου δραστηριοποιούνται. Αισιοδοξία στους νέους. Συμφωνώ με τη Δανάη ότι το brain drain πολλές φορές δεν είναι κακό. Παρ' όλα αυτά όμως, πρέπει να δώσουμε τα κίνητρα στους νέους ανθρώπους να μην βγαίνουν στο εξωτερικό, να μένουν εδώ, γιατί όπως βλέπουμε οι νέοι μας στο εξωτερικό διαπρέπουν. Πώς θα ηγηθούν, μια και μιλάμε για young leaders, αυτής της χώρας, εάν το μόνο που έχει μείνει είναι η πολιτική της παλαιάς σκοπής και δεν έρθουν μπροστά οι νέοι, οι οποίοι θα μείνουν εδώ και θα διαπρέψουν και θα σώσουν τη χώρα μας από το αδιέξοδο. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030, υιοθέτησε απόφαση για παγκόσμια μεταμόρφωση έως αυτό το έτος, με 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και 169 υποστόχους. Τέτοιοι στόχοι είναι η μηδενική φτώχεια, η μηδενική πείνα, η καλή υγεία και ευημερία, η ισότητα, το καθαρό νερό, η φτηνή και καθαρή ενέργεια. Μιλάμε για πράγματα απλά. Και βλέπουμε όμως πάρα πολλές φορές ότι τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ποιες είναι οι έννοιες λοιπόν που θα πρέπει να τοποθετηθούν στο επίκεντρο των νομοθετικών μας πρωτοβουλειών? Η καλλιέργεια κλίματος για παραγωγική καινοτομία, η φροντίδα στις τοπικές κοινωνίες, η ενσωμάτωση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης στις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες εταιριών, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ο ανασχεδιασμός πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεων, ο ποιοτικός έλεγχος τόσο στην παραγωγή όσο και στους υπόλοιπους κρίκους επιχειρηματικής αλυσίδας, η μείωση της κατανάλωσης που αφορά την ενέργεια, το νερό αλλά και άλλων φυσικών πόρων. Φίλες και φίλοι, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι η νέα γενιά δεν έχει σε καθόλου εκτίμηση τους πολιτικούς. Και αυτό επειδή οι πολιτικοί έχουν βγάλει ένα πολύ κακό όνομα. Και καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα, όπως είναι και η λαϊκή ρίση. Για τον λόγο αυτό, εκείνους που θα βάλουμε όλοι μαζί στο μέλλον στην πολιτική, δεν θα πρέπει να τους επιλέξουμε με βάση των υποσχέσεων που θα δώσουν. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στα λόγια πλέον. Να κοιτάμε το βιογραφικό τους. Να κοιτάμε τον πρώτερο βίον τους. Αν ήταν έντιμοι και παραγωγικοί άνθρωποι. Αν κατάφεραν κάτι στη ζωή τους. Αν δεν κατάφεραν κάτι στη ζωή τους, πώς μπορούμε να περιμένουμε ότι θα καταφέρουν κάτι στην πολιτική? Πώς μπορούμε να περιμένουμε, αν δεν έχουν σταθεί στα πόδια τους, ότι θα σηκώσουν την πλάτη τους αυτή τη χώρα, την Ελλάδα μας? Ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει τίποτα παραγωγικό στη ζωή του, δεν περιμένουμε με το που θα μπει στο κοινοβούλιο να αλλάξει τα πάντα και να στρώσει, όπως λέμε, την κατάσταση. Ο νέος άνθρωπος θέλει ευκαιρίες.
θέλει χώρο να ανασάνει. Θέλει ένα κράτος φίλο και όχι ένα κράτος εχθρό. Ένα κράτος δίκαιο και έναν αποτελεσματικό ρυθμιστή. Ο πλούτος πρέπει να συνδεθεί με τις ικανότητες του κάθε ανθρώπου και ο πολίτης αυτός, όταν θα ευημερήσει, τότε θα κουβαλήσει στις πλάτες του ολόκληρη την κοινωνία. Ακόμη και να μην τον ξέρει, θα τον οδηγήσει το λεγόμενο αόρατο χέρι, που είναι και της μόδας τον τελευταίο καιρό, για να κάνει τις ζωές μας όλων καλύτερες. Γι' αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει ο Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός και ο Άνταμ Σμιθ. Το είπε ο Αθηναίος νομοθέτης όλων, ο οποίος συνέδεσε τα πολιτικά αξιώματα με την παραγωγική συνεισφορά του πολίτη στην κοινωνία. Μπορεί να ζούμε σε ζωφερές εποχές. Όμως είμαστε ένα καζάνι που βράζει και είναι έτοιμο να εκραγεί. Έχουμε δύο επιλογές. Ή να αυτοκαταστραφούμε ή να μεταμορφώσουμε αυτή την ενέργεια σε δημιουργία. Όποια πέτρα και αν σηκώσουμε στην Ιφίλιο, πάντοτε ελληνικές καταβολές θα συναντήσουμε. Σε όλους τους κλάδους των θετικών και θεωρητικών επιστημών. Και δεν γίνεται να τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Είμαι σίγουρος ότι δεν τα έχουμε ξεχάσει και η νίκη μας θα είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν οι δυσκολίες είναι τεράστιες όπως αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως ξέρουμε από αυτά γιατί είμαστε Έλληνες. Και λοιπόν για άλλη μια φορά καλούμαστε να το αποδείξουμε. Και όπως είπα και άκουσα από έναν leader όταν είχα επισκεφτεί την Αμερική στο Κονκόρδια και θα κλείσω με αυτό, πώς θα πρέπει να μας εμπιστευθούν, μάλλον πώς θα πρέπει να ηγεθούμε εμείς, οι young leaders. Θα πρέπει παλαιότεροι να μας εμπιστευθούν. Και είπα αυτή τη λέξη, let us lead, την έκφραση μάλλον. Αφήστε μας να ηγηθούμε. Εμείς είμαστε το μέλλον, εμείς θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά, εμείς είμαστε η νέα γενιά, οπότε εμπιστευτείτε μας. Let us lead. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γεωργιάδη. Συγκροτημένα, απλά, κατανοητά, πως λένε με όποιο δάσκαλο καθίσεις. Κύριε Κουντεντάκη, έχουμε έξω ένα μεγάλο κουτί για παράπονα. Είστε γραμματέας της δημοσιονομικής πολιτικής. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις απόψεις σας και αν έχετε και παρατηρήσεις, γιατί ακούστηκαν πολλά για το χώρο σας, εννοώ τον τομέα σας αυτές τις μέρες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους διοργανωτές για την πρόσκληση και για το χαρακτηρισμό ως young leader, ειδικά για το young, που ήταν πιο κολαγευτικό. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη σύντομη τοποθέτηση θέτοντας καταρχάς το ερώτημα ποιο είναι το αφήγημα που θέλουμε να αλλάξουμε. Γιατί, τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, η προσπάθεια να αλλάξεις ένα αφήγημα είναι η προσπάθεια να αλλάξεις την εικόνα που έχει κάποιος άλλος για σένα. Την εικόνα που έχει η χώρα, οι πολίτες, το πολιτικό της προσωπικό, στον υπόλοιπο κόσμο. Ειδικά στους κοντινούς μας γείτονες, δηλαδή στους Ευρωπαίους. Εδώ υπάρχει ένα αφήγημα, ένα πλοϊκό παραμύθι που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο, όπως γνωρίζετε. Θα το πω πολύ συνοπτικά, η Ελλάδα είναι μια χώρα τεμπέληδων, φοροφυγάδων, ανεύθυνων, που τέλος πάντων δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Και όλος ο υπόλοιπος περίγυρός τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, μας πληρώνει για να καθόμαστε. Αυτό το απλοϊκό αφήγημα πολλές φορές, ξέρετε, και εμείς το ενσωματώνουμε. Το αναπαράγουμε με τον ένα τον άλλο τρόπο. Όμως αυτό το αφήγημα καλλιεργείται. Και δεν καλλιεργείται γιατί έτσι έτυχε. Καλλιεργείται γιατί κάποιοι το καλλιεργούν. Και κάποιοι το καλλιεργούν όχι γιατί υπάρχει καμιά συνωμοσία φυσικά εναντίον μας, αλλά γιατί τους διευκολύνει. Γιατί χρησιμοποιείται στα δικά τους εκλογικά ακροατήρια ως ένας πολύ εύκολος τρόπος να απευθυνθούν στα πιο ταπεινά και λαϊκιστικά ένστικτα και να κερδίσουν ενδεχομένως σε ψήφους, αναγνώριση ή οτιδήποτε. Αυτό το αφήγημα, δυστυχώς, έτσι από την περίοδο της κρίσης και μετά, έχει πάρει διαστάσεις και νοστιβάδας. Και έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από διάφορους πολιτικούς. Και από διεθνείς οργανισμούς, επίσης, έτσι, όχι μόνο από πολιτικούς, και από διεθνείς οργανισμούς που προσπαθούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τους για τα πεπραγμένα τους και τις συνταγές τους στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης. Και φυσικά ενίοτε αναπαράγεται σε άλλες εκδοχές και στο εσωτερικό της χώρας. Το ερώτημα τώρα είναι, αυτό το αφήγημα, πώς θα το αλλάξουμε
και τι θα αντιπροτείνουμε. Και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πώς δεν θα το αλλάξουμε. Και δεν θα το αλλάξουμε σίγουρα με εύκολα απλουστευτικά διλήμματα και σχήματα. Το κακό δημόσιο, ο καλός ιδιωτικός τομέας. Η καλή νέα γενιά, η κακιά παλαιά γενιά. Η κακιά κυβέρνηση, που από ό,τι κατάλαβα πολλές τοποθετήσεις, όλα τα κακά προέκυψαν το 2015 και μετά, πριν ήμασταν σε ένα, ας πούμε, παράδεισο, τέλος πάντων. Τέτοια απλουστευτικά σχήματα είναι, ξέρετε, συστατικό στοιχείο του λαϊκισμού. Λαϊκισμός, ένα βασικό χαρακτηριστικό του λαϊκισμού, είναι να δίνεις απλοϊκές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα, οι οποίες είναι εύκολα κατανοητές, εύκολα αντιληπτές και γίνονται και εύκολα αποδεκτές από τον κόσμο. Τέτοια λοιπόν απλοϊκά διλήμματα δεν βοηθάν κανέναν. Εκτός βέβαια από κάποιους που διεκδικούν ψήφους. Το δεύτερο που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να μην αυτομαστιγωνόμαστε τόσο πολύ και να μην υιοθετούμε άκρητα το όποιο αφήγημα, το όποιο αρνητικό αφήγημα για τη χώρα μας προβάλλει στο εξωτερικό. Δεν είμαστε ούτε μια χώρα τεμπέλιδων, ούτε μια χώρα ανεύθυνων, ούτε μια χώρα φοροφυγάδων. Και ξέρετε, ο λαϊκισμός δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολύ χειρότερα δείγματα λαϊκισμού σε άλλες χώρες, πιο ανεπτυγμένες, πιο πολιτισμένες από την δική μας. Ας μην λοιπόν αυτομαστιγωνόμαστε και θεωρούμε ότι είμαστε μια χώρα κατεστραμμένη που δεν σώζεται με τίποτα. Και ας κοιτάμε κι εμείς τα δικά μας θετικά, τα δικά μας καλά, τα δικά μας πλεονεκτήματα. Το τρίτο που δεν πρέπει να κάνουμε και νομίζω είναι το πιο συνηθισμένο είναι τα ευχολόγια. Όσες ευχές και να κάνουμε, όσες δεήσεις και προσευχές και να κάνουμε, δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα. Όσο και να λέμε ότι θα ήταν ωραίο να έρθουν επενδύσεις, να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, να μορφωθούμε περισσότερο, να μειωθούν οι φόροι, να, δεν βοηθάει κανέναν. Αυτά είναι ευχολόγια. Και με ευχολόγια δεν λύνεται κανένα πρόβλημα ποτέ. Αφού λοιπόν είπα τι δεν πρέπει να κάνουμε, ας πω και τι νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να απομονώσουμε τον πολύ θόρυβο, να απομονώσουμε τα πολλά λόγια, να απομονώσουμε την πολλή επικοινωνία και να στρέψουμε την προσοχή όλων και ειδικά αυτών που είναι έξω από τη χώρα μας, στην πραγματικότητα, σε αυτά που συμβαίνουν, στα στοιχεία, στην αλήθεια. Να αντιμετωπίσουμε αυτό το post-truth, ας πούμε, που λέμε αφήγημα για την Ελλάδα, στρέφοντας την προσοχή στην πραγματικότητα. Και επειδή για την επιχειρηματικότητα δεν έχω και πολλά να πω, δεν είμαι ειδικός, μπορώ όμως να πω κάτι για την πολιτική. Και όταν λέω πολιτική, δεν εννοώ ρητορική, δεν εννοώ λόγια, εννοώ αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι από τα κεντρικά ζητήματα της πολιτικής. Και είναι η διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Γιατί, όπως τα γνωρίζετε, μια από τις βασικές εξουσιοδοτήσεις που παίρνει μια κυβέρνηση, όταν γίνεται κυβέρνηση, όταν εκλέγεται, είναι να διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα. Αλλά προσοχή στις λέξεις. Να διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα. Δεν της ανήκει το δημόσιο χρήμα. Το διαχειρίζεται εκπροσωπώντας τους πολίτες. Θα έλεγα λοιπόν εδώ δύο στοιχεία που είναι εξόφθαλμα, είναι προφανή και όμως κανείς. Δεν τα καταλαβαίνει, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Πρώτο στοιχείο. Η Ελλάδα θα κλείσει το 2016 με το υψηλότερο πρωτογενές πλεώνασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σχεδόν σίγουρο, εντάξει, προφανώς όλα αυτά είναι υπό την αίρεση της Eurostat, αλλά είναι κάτι που αποτελεί τεράστια επιτυχία. Αν ακούσετε κάποιον από τους εκπροσώπους των θεσμών, των δανειστών κτλ. Αν το αναφέρει, θα είμαστε τυχεροί. Και όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα, μια ισχυρή πραγματικότητα, μια προφανής, κάτι μπορεί να αποδειχτεί δηλαδή, και όμως κανείς δεν φαίνει να δίνει σημασία. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αναδείξουμε. Εκεί είναι κάτι που θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή. Παρένθεση, βέβαια, χωρίς να είναι κάτι για το οποίο θα πανηγυρίζει κανείς. Ξέρουμε όλοι ότι τα πλεονάσματα δεν βγαίνουν ποτέ με ανώδυνο τρόπο. Αλλά όσο να είναι, είναι μια επιτυχία. Άλλωστε, είχαμε πολλά χρόνια λιτότητα στην Ελλάδα, τώρα πιάσαμε πλεονάσματα. Και ένα δεύτερο στοιχείο που αφορά το περισσότερο διαχειριστικό κομμάτι στο δημόσιο χρήμα και όχι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο από αυτήν την κυβέρνηση, αλλά και από τις προηγούμενες, να είμαστε δίκαιοι σε αυτό δηλαδή, έχουν γίνει μια σειρά μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο λογιστικό, στους διαχειριστικούς κανόνες που εφαρμόζει το γενικό λογιστήριο του κράτους, ας πούμε, στο πώς καταγράφει, πώς αποτυπώνει, πώς μετράει και πώς ελέγχει το δημόσιο χρήμα.
οι οποίες έχουν τεράστια αξία και έχουν τεράστια αξία γιατί εξασφαλίζουν διαφάνεια και λογοδοσία στο δημόσιο χρήμα. Τα οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, τεράστιας αξίας. Είναι θέματα στοιχειώδους δημοκρατίας. Το να υπάρχει, να υπάρχουν καθαροί κανόνες, όπως υπόθηκε και από άλλους, στο πώς διαχειρίζεται το κράτος τα λεφτά των πολιτών. Αυτές οι αλλαγές έχουν γίνει σε έναν βαθμό, συνεχίζουν να γίνονται και θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω ότι θα είναι, μάλλον είναι απόλυτα εφικτό, σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα μπορεί να γνωρίζει ο κάθε πολίτης τι γίνονται τα λεφτά του. Αυτά νομίζω τα στοιχεία, το ότι η Ελλάδα καταφέρνει να κλείσει, να ολοκληρώσει μια από τις πιο, ίσως και την πιο βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει γίνει στην ιστορία. Να την ολοκληρώσει επιτυχώς, με όλο το κόστος που πέρασε η κοινωνία σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και να φτάσει σε ένα σημείο καθαρών κανόνων και θεσμών, που είναι στοιχείο δημοκρατίας, δεν είναι μόνο θέμα λογιστικής μεθοδολογίας. Το να είμαστε κοντά, πάρα πολύ κοντά θα έλεγα, σε μια τέτοια κατάσταση. Ένα λεπτό. Το να είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια τέτοια κατάσταση είναι ένα αφήγημα το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε, να υποστηρίξουμε και να απαιτήσουμε από όλους γύρω μας να το αναγνωρίσουν. Με αυτά τα δεδομένα, εγώ πιστεύω ότι είναι απόλυτα εφικτό σύντομα η Ελλάδα να βγει από την κατάσταση που βρίσκεται, να βγει από την εξάρτηση για τη χρηματοδότησή της από τους θεσμικούς, τα κράτη τα οποία φροντίζουν να εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση που δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε από τις αγορές, και μπορούμε σύντομα να μιλάμε για μια διέξοδο από αυτό το πολύ δύσκολο, πολύ δυσάρεστο καθεστώς, αλλά μια διέξοδο που θα είναι οριστική, χωρίς να επιστρέψουμε σε καμία περίπτωση στις καταστάσεις του παρελθόντος που μας έφεραν μέχρι εδώ. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Πολύ χρήσιμες οι επισημάνσεις σας, κύριε Κουτεντάκη, και βεβαίως η οπτική σας, η οποία συμβάλλει ευρύτερα, νομίζω, σε αυτό το διάλογο. Να περάσουμε τώρα στην κυρία Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου. Μεταξύ άλλων, είστε κομιστές εκεί στον ΟΟΣΑ. Να το τονίζω, ΟΟΣΑ, ναι, γιατί δεν το είναι Σαρδάμ αυτός που καίει τα λεωφορεία, όχι. Γίνεται πολύ συχνά. Έτσι, δεν είναι ΟΑΣΑ, είναι ΟΟΣΑ. Έτσι, είναι κάτι τέτοιο. Όχι, είναι πολύ σύνηθες και καθημερινό, ναι, στη δουλειά μου να γίνεται αυτό. Μεταξύ άλλων, εκεί στον ΟΟΣΑ είστε κομιστές ενός σατανικού project. Η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, για παράδειγμα. Έτσι, ενός τρία σατανικά project. Ναι. Αλλά που βλέπουμε σιγά σιγά, αν και υπήρξαν οι πρώτες αντιδράσεις με το γάλα, θυμάμαι, μεταξύ άλλων και τα υπόλοιπα, σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται κτήμα. Και ο κ. Κουτεντάκης είναι και δίπλα σας. Από τη θέση του μπορεί να μας επιβεβαιώσει ποιες ήταν οι θέσεις παλιότερα και πώς ήρθατε στη συνέχεια σε μια γραμμή ρεαλισμού, ώστε και εσείς να υιοθετήσετε αυτή την πρακτική. Κάτι αλλάζει στη χώρα αυτή, κυρία Μιχαηλίδου? Είστε ακριβώς το θέμα μου. Αλλά φοβάμαι ότι η απάντησή σας είναι διαφορετική από τη δική μου. Δηλαδή, μήπως η κυβέρνηση έχει μια ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων και από εκεί που δεν ήθελε τις εργαλειοθήκες πλέον τις έχει ασπαστεί τελείως. Μακάρι να είναι έτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ εμφανές ότι οι αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θα χρειάζονταν ιδιαίτερα στις αλλαγές προϊόντων, οι οποίες είναι αυτές που δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, είναι αυτές που θα κινηθούν τουλάχιστον και θα οθήσουν τη χώρα και την οικονομία σε μια πιο ανταγωνιστική κατεύθυνση, χωρίς αυτή να προέρχεται από περαιτέρω μέτρα λιτότητας, δηλαδή από μείωση του εργατικού κόστους, από, ας μην τα πάω όλα, από μείωση των συντάξεων, αύξηση φορολογίας και όλου αυτού του δημοσιονομικού μίξ. Μην τα λέτε απότομα, σίγα. Τα είπα γρήγορα για να μην γίνουν άμεσα αντιληπτά. Πριν ξεκινήσω τη δική μου ομιλία, θα ήθελα να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ με την ομιλία του Χάρη. Και αυτό γιατί νομίζω ότι είναι ένα σοκ ως προς αυτό το εθνικό παραλήρημα το οποίο ζούμε για την αξία του ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού, που ναι, είναι καταπληκτικό και είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, αλλά αυτό μάλλον είναι ενδεικτικό ως προς τα υπόλοιπα και όχι ως προς το ίδιο. Δηλαδή το ότι αυτό που είπες, ότι κάθε χρόνο διολυσταίνουμε στο δείκτη της Πίσα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι τελείως ανεξάρτητο
από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας, από την ποιότητα των πανεπιστημίων μας, από την ποιότητα των σχολείων μας, από την ποιότητα της προσχολικής, ας πούμε, ο Κυριάκος θα σας τα πει καλύτερα, παιδείας. Τέλος πάντων, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές και να τους ευχαριστήσω διότι με έχουν βάλει σε ένα πάνελ Young Leaders και όχι τεχνοκρατών. Και έχω συνηθίσει να είμαι η τεχνοκράτης, η οποία, όπως είπε και ο Θανάσης, μας είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα, δεν είναι μια έννοια η οποία είναι φορτισμένη με συναισθήματα ευδαιμονίας. Είναι αντίστοιχη, νομίζω, με αυτή του μνημονίου, με αυτή της λιτότητας και η λίστα είναι μακρά. Λοιπόν, ξεκινώ. Παρακολουθώντας τις ομιλίες αυτές τις μέρες, χάρηκα πολύ με το ότι αρχίζουν και φωνάζουν πλέον, το είδαμε και στην ομιλία του κυρίου Στουρνάρα, το είδαμε και στην ομιλία του κυρίου Σχοινά, για την ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων. Τι σημαίνει ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων? Είδα πάλι σήμερα στην έκθεση της διανέωσης, πάλι ο Κυριάκος θα μας τα πει καλύτερα, λέει ότι παραπάνω από το μισό μας, δηλαδή 62%, αρχίζει και νιώθει τις δικές μας ευθύνες για την κρίση. Αργούμε όμως πολύ. Τόσα χρόνια θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει ένα εξαιρετικό διδακτορικό από ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο πάνω σε αυτό, αλλά εμείς ακόμα παλεύουμε το αυτονόητο. Λοιπόν, πού θα επικεντρωθώ? Στο γιατί μας απασχολεί η ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων. Και η απάντηση είναι διότι μας βγάζει από ένα φαύλο κύκλο και μας βάζει σε έναν ενάρετο κύκλο. Ποιο φαύλο κύκλο? Αυτόν στον οποίο η ύφεση έχει οδηγήσει στο να χρειαστεί να υιοθετήσουμε πολλά δημοσιονομικά μέτρα λιτότητας. Αυτά μέχρι τώρα έχουν λυπεί η μερική εφαρμογή, έχουν παρατείνει την ύφεση, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη νέων μέτρων, τα οποία εξίσου έχουν υιοθετηθεί μερικώς ή καθόλου, έχουν παρατείνει την ύφεση και υπάρχει αυτός ο φαύλος κύκλος, τον οποίο όλοι φαντάζεστε και έχετε ζήσει. Αυτό έχει οδηγήσει σε 7 χρόνια ύφεσης, 3 μνημόνια, 7 κυβερνήσεις και πάρα πολύ κόπωση. Η παρατεταμένη αυτή ύφεση επίσης έχει δημιουργήσει την εντύπωση στους περισσότερους μας ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν λειτουργούν. Άρα ποιος ο λόγος να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, ποιος ο λόγος να πάρουμε μέτρα, διότι έξοδος από το τέλμα δεν υπάρχει. Πώς πάει αυτή η αλυσίδα? Πιστεύω αναλαμβάνοντας την ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων. Και αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε με ρητορικές εσωτερικής, το ακούσαμε και εδώ σε κάποιες, σε λίγες νομίζω ευτυχώς ομιλίες στο συνέδριο, η εξωτερικής κατανάλωσης του τύπου τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις είναι αποτέλεσμα εκβιασμού. Αυτό δεν νομίζω ότι βοηθάει σε καμία κατεύθυνση. Κυρίως έχει 3 αποτελέσματα. 1. Ότι καθιστά την κυβέρνηση αδύναμη. 2. Ότι κανείς δεν πιστεύει στην ορθότητα των όσων λέει. Και 3. Ότι κανείς δεν πιστεύει στην υλοποίηση των όσων λέει. Η υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων μπορεί να μην είναι επιθυμητή, αλλά είναι σίγουρα αναγκαία. Αν όχι για να βγούμε από την κρίση σήμερα, για να βγούμε αύριο. Για να δούμε λοιπόν συγκεκριμένα πώς περνά σε αυτόν τον ενάρετο κύκλο από τη ματιά κάθε stakeholder. Στο επίπεδο της διοίκησης, η διοίκηση πάβει να αντιτίθεται και μπορώ να σας πω πάρα πολλά παραδείγματα καθημερινά με δημόσια και όχι μόνο διοίκηση και υλοποιεί τα προβλεπόμενα. Σταματά αυτή η κόπωση, το reform fatigue, ας πούμε, και η διοίκηση σταματά να βλέπει τις μεταρρυθμίσεις ως τρίμηνα, ρευστά και ανακυκλώσιμα project. Οι εταίροι, μέσω της υιοθέτησης των ρυθμών, των μεταρρυθμίσεων, συγγνώμη, δημιουργείς μια σχέση εμπιστοσύνης. Στέλνεις το μήνυμα ότι είσαι αποφασισμένος και έτσι δεν σου ζητούν νέα μέτρα για να καλύψουν τα κενά εμπιστοσύνης που έχουν δημιουργήσει ή που έχουν δημιουργηθεί εν ελήψη ιδιοκτησίας των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων. Ο τύπος. Σταματούν πλέον οι αναφορές για Brexit. Αν θυμάστε, το 2013 και το 2014 είχαμε σταματήσει να μιλάμε για Brexit. Με την αβεβαιότητα του τέλους και του κλεισίματος αυτής της αξιολόγησης έχουν όλα αυτά επανέλθει στο προσκήνιο. Δημιουργούνται έτσι θετικές προσδοκίες. Οι αγορές αντιδρούν θετικά στα πρώτα δείγματα εμπιστοσύνης των εταίρων, επηρεάζονται από τις αναφορές τύπου, το κόστος δανεισμού πέφτει και οι οίκοι αξιολόγησης αρχίζουν και αυξάνουν το σκορ της χώρας. Οι επενδυτές προεξοφλούν θετικά την έκβαση και βλέπουν ή αναζητούν ευκαιρίες σε μια οικονομία την οποία μέχρι τώρα θεωρούσαν χρεοκοπημένη. Έτσι κινητοποιούνται, και αυτό χρειαζόμαστε, οι μακροεπενδυτές και έστω και οι εγχώριες επιχειρήσεις. Στον χώρο του τραπεζικού συστήματος, η σταθερότητα και η σοβαρότητα των μεταρρυθμίσεων δίνει επιτέλους τα κίνητρα στις τράπεζες, οι οποίες μέχρι τώρα έχουν μόνο αντικίνητρα, να
κάνουν κάτι και να διευθετήσουν σύμφωνα με τον κώδικα διοντολογίας και πολλά άλλα τα κόκκινα δάνεια. Η εμπιστοσύνη αυτή στην αγορά και οι υψηλότερες επενδύσεις αυξάνουν τη ρευστότητα. Τέλος, οι καταναλωτές εμπιστεύονται τη σταθερότητα των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχει κινητοποίηση και εμπορική κίνηση στην αγορά, η οποία ελπίζουμε να αρχίσει να δημιουργήσει κάποιες πληθωριστικές πιέσεις. Έτσι λοιπόν, η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αναδείξει την ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων, που εδώ πιστεύω εγώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλο βάρος και στον ιδιωτικό τομέα να υιοθετήσει τις μεταρρυθμίσεις, δημιουργεί εμπιστοσύνη σε εταίρους και αγορές, φέρνει επενδύσεις, προωθεί την ανάπτυξη και κάπως έτσι το σχήμα αυτό μετατροπής ενός φαύλου κύκλου σε ενάρετο λειτουργεί. Ευχαριστώ. Τι ωραία και χαμογελώντας, δεν σας έχουμε ανακαλύψει για τις πρωινές εκπομπές. Να σας χαλάσουμε και εσάς. Κύριε Πυριακάκη, εδώ. Κύριος Πυριακάκης είναι διευθυντής έρευνας της διανέωσης και όχι μόνο, νομίζω και πολιτικός τέλεχος. Δεν λέω περισσότερα. Θα τον ακούσουμε. Σας ευχαριστώ. Και με αφορμή αυτό που λέτε θα αναγκαστώ να πω εγώ, γιατί ο μεγάλος πειρασμός για εμένα αυτή τη στιγμή, πειρασμός τον οποίο και θα ενδώσω, είναι εν αντιθέση με το γεγονός ότι εκπροσωπώ έναν κατεξοχήν οργανισμό μελετών, δεν θα μιλήσω για μελέτες, αλλά θα μιλήσω για εκείνους που πρέπει να τις εφαρμόσουν. Βρισκόμαστε σε μια συνθήκη τώρα, 7 χρόνια μετά την εκκίνηση της κρίσης, συναντιόμαστε σε αυτό το υπέροχο δωμάτιο, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Τσομόκο, στον Γιάννη Θωμάτο. Και λέμε τα ίδια πράγματα. Μιλάμε ουσιαστικά με τα ίδια συνθήματα του 2010, να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Παραγωγικό σχέδιο ανασυγκρότησης, και εμείς μιλάμε ως οργανισμός. Και το πολιτικό σύστημα αρνείται να το εξειδικεύσει, γιατί έχει μέσα του πάρα πολλά πολιτικά κόστη. Μιλάμε για τους νέους ηγέτες, οι οποίοι θα πρέπει να έρθουν μπροστά. Και εδώ με επιτρέπετε να πω ότι έχω έναν υγιής σκεπτικισμό με την έννοια του νέου ηγέτη, γιατί στην Ελλάδα είσαι young μέχρι τα 60 και μετά θέλεις να είσαι young, αλλά δεν στο λέει κανείς. Και βέβαια, ξέρετε, επειδή στην Ελλάδα έχουμε μια ιδιότυπη διανοητική κυρίως γεροντοκρατία, δεν έχουμε καταλάβει ίσως ότι από τη δεκαετία του 90 η επετηρίδα αντικαταστάθηκε από το ΑΣΕΠ. Και τα χρόνια των παλαιών, και αυτό που λένε οι φίλοι μου, αμαρτωλών πολιτικών με μπλοκών, θυμάμαι έναν έτσι γυραιό πρώην υπουργό, άνω των 80, ο οποίος επιμένει να ασχολείται ακόμα, ο οποίος με είχε πιάσει και μου είχε πει: «Μπράβο, εσείς οι νέοι να ασχοληθείτε με την πολιτική, και εμείς έτσι οι παλαιότεροι να φεύγουμε». Και μετά προσέθεσε: «Αλλά σιγά σιγά». Και υπάρχει αυτή έτσι, η ενδιαφέρουσα άρνηση, αν και ξέρετε που έχει δίκιο. Η ανανέωση δεν είναι μια ηλικιακή συνθήκη, είναι μια διανοητική συνθήκη. Είναι μια συνθήκη νοοτροπίας. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει γράψει ένας καθηγητής του Harvard Business School, ονόματι Μουκούντα, ο οποίος πήρε όλους τους πρόεδρους των ΗΠΑ, ρώτησε 100 ιστορικούς, top ιστορικούς των ΗΠΑ, και ζήτησε να τους κατατάξουν με βάση το ποιοι ήταν οι καλύτεροι και ποιοι ήταν οι χειρότεροι. Και έκανε τον εξής διαχωρισμό. Δεν τους χώρισε σε νέους και γυραιούς, είπε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες, οι φιλτραρισμένοι και οι αφιλτράριστοι. Οι φιλτραρισμένοι είναι εκείνοι που είναι ψημένοι στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή έχουν καθίσει 4 χρόνια υπουργοί, πάνω από 4 χρόνια τουλάχιστον, οι βουλευτές στο συγκεκριμένο χώρο, όχι έμπειροι σε άλλους χώρους. Οι αφιλτράριστοι είναι οι outsiders. Υπ' αυτή την έννοια ο Τραμπ είναι outsider, είναι αφιλτράριστος ηγέτης, δεν έχει σχέση με την πολιτική, αλλά και ο Ομπάμα είναι αφιλτράριστος, είχε μικρό χρόνο. Και ζητάω συχνά έτσι στους φοιτητές μου, ο Χάρης Δασκαλάκης το ξέρει, να κάνουν την κατάταξη, να πούν τι φαντάζεστε, ποιοι ήταν καλύτεροι, οι φιλτραρισμένοι ή οι αφιλτράριστοι, ποιοι βγαίνουν πρώτοι. Και ακούω όλων των ειδών τις απαντήσεις. Και τώρα είμαι βέβαιος ότι όλοι σας σκέφτεστε ποια είναι η απάντηση. Η απάντηση, για να το πω γρήγορα, είναι ότι οι φιλτραρισμένοι βρίσκονται στη μέση και το 1 τρίτο των αφιλτράριστων είναι στην κορφή, τα 2 τρίτα των αφιλτράριστων είναι στον πάτο. Και οι αφιλτράριστοι κατά βάση επιλέγονται από τα εκλογικά σώματα στις εποχές της κρίσης. Άρα πας στην κρίση, ζητάς κάτι νέο, ζητάς μια ανανοητική διαδικασία, η οποία κατά τα 2 τρίτα δεν σου βγαίνει. Και αυτό είναι που κρύβει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν αρκεί να είσαι νέος. Πρέπει να κομίζεις και αυτή τη νέα νοοτροπία. Και εδώ είναι και μεγάλη εντύπωση για τη δική μας γενιά. Το νέο γεννιέται μέσα από τη μήτρα του παλιού, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχει και μια νοοτροπία σαν αυτή που είχε πει ο Ζορές, ένας παλιός Γάλλος πολιτικός, ότι από τη φωτιά του παρελθόντος εμείς κρατάμε τη φλόγα και πετάμε τη στάχτη. Και η δυσκολία για τη γενιά μας, ιδιαίτερα για όσους έτσι έχουν και συνέστημα μέσα τους, είναι το ότι πρέπει επιλεγμένα να γίνουμε πατροκτόνοι. Πρέπει με έναν πολύ επιλεγμένο τρόπο να διαλέξουμε τι θα κρατήσουμε από αυτή τη γενιά και σε ένα πλαίσιο το οποίο χειροτερεύει. Το ανέφερε η Δόμνα.
στην έρευνα που βγάλαμε σήμερα στην Καθημερινή, βλέπουμε αυτές τις τρομερές, τις τρομακτικές αντιφάσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία. Βλέπουμε ταυτόχρονα στα οικονομικά οι Έλληνες να φιλελευθεροποιούνται, τον αντιευρωπαϊσμό να εκτοξεύεται. Βλέπουμε το 26,2% των Ελλήνων να λένε ότι μας ψεκάζουν. Το 80% των Ελλήνων απαντούν, επηρεάζουν τη διακυβέρνηση μυστικές οργανώσεις της Ελλάδας του εξωτερικού. 80%. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, αυτή η γενιά με όρους διανοητικούς θα πρέπει να έρθει και να κομίσει κάτι νέο και να τολμήσει. Και αυτό θα πρέπει να γίνει όσο γινόμαστε αυξανόμενα απεσιόδοξοι μέσα από αυτά τα 7 χρόνια. Αλλά εδώ και θα κλείσω με ένα ρητό του Γκράμψη, το οποίο δεν είναι ενδεχομένως προφανές σε ένα αναπτυξιακό πάνελ να μιλάς για έναν κομμουνιστή Ιταλό ηγέτη. Αλλά έχει παίξει πολύ. Ο Γκράμψη είχε πει ότι είμαι απεσιόδοξος λόγω νόησης, αλλά αισιόδοξος λόγω θέλησης. Και έπειτα από τόσα χρόνια, έπειτα από τόσες προσπάθειες, έπειτα από την ανακύκλωση των ίδιων και των ίδιων πραγμάτων, ήρθε η ώρα να βρούμε τη θέληση. Και αυτή τη θέληση θα πρέπει να την κομίσει μια νέα γενιά ξανά, όχι ηλικιακά. Διανοητικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πιερακάκη. Και επειδή γνωριζόμαστε και προσωπικά, με εντυπωσιάσατε με την τήρηση του χρόνου, πραγματικά. Συμπληρωματικό credit. Δεν το περίμενα, Κυριάκο, με εντυπωσίασες. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε αν θα έχει εξίσου καλή επίδοση ο κύριος Παναγιώτης Βλάχος. Το λέω αυτό γιατί δεν θέλω να πιεστείτε ως ομιλητές, απλά για να έχουμε και το χρόνο, έτσι ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό, άμα μας βγει, Αντώνη, θα έχουμε... Μπράβο, ναι, και θα έχουμε 14 λεπτά έτσι, για ερωτήσεις και ίσως και πολύ μικρές τοποθετήσεις. Λοιπόν, Παναγιώτης Βλάχος για τη συνέχεια μαζί μας. Δικηγόρος, συνειδητής της ψηφιακής πλατφόρμας Βουλή Watch, πρωτεργάτης του Forward Greece, του Μπροστά, και βεβαίως στέλεχος του ποταμίου και υποψήφιος βουλευτής κατά το παρελθόν. Κύριε Βλάχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι παίρνω και εγώ τη σκυτάλη και ευχαριστώ και τους διοργανωτές για τη μοναδική αυτή ευκαιρία. Ελπίζω όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε σε αυτή την υπέροχη φούσκα αυτό το τρίμερο να μπορέσουμε να τα επικοινωνήσουμε και να τα εκλαϊκεύσουμε στη συνέχεια. Και εύχομαι επίσης ότι αυτό το ωραίο παράδοξο και το ενδιαφέρον ελληνικό παράδοξο, όταν πηγαίνεις στο εξωτερικό και κάθεσαι να σου λένε, να σε αντιμετωπίζουν ως ισότιμο συνομιλητή, και όταν στην Ελλάδα τελειώνεις μια ομιλία να σου λένε μπράβο, μικρέ, καλά τα είπες, κάποια στιγμή να το δούμε λίγο διαφορετικά. Εγώ θέλω να πετάξω την μπάλα στο μέλλον, γιατί μιλάμε για αφήγημα, και να πετάξω και την μπάλα στην εξέδρα, για να πάρουμε από πίσω ερωτήσεις και να κάνουμε μια κουβέντα. Θέλω να θέσω ένα προβληματισμό και να πετάξω την μπάλα στο μέλλον. Αυτό που ζούμε σήμερα, έτσι, και δεν το ζούμε μόνο εμείς, και το ζουν οι Ευρωπαίοι, το ζουν οι Αμερικάνοι, παρά την κοινή σοφία που λέει ότι ξαφνικά τι γίνεται, μας τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια, εκλέγονται τρελοί, λαϊκιστές, έρχεται ανάπτυξη, αλλά δεν τη ζούμε, είναι μια ιστορική κανονικότητα, δεν είναι μια ιστορική ανομαλία. Το είπε και ο ιστορικός Αλέντε Ποτών τις προάλλες, όταν του ζήτησαν να γράψει τις ευχές του για το 2017. Αυτό το οποίο ζούμε, η έρηδα, η κρίση, η ανασφάλεια, είναι ο κανόνας στην ανθρώπινη ιστορία. Απλά εμείς για 30 χρόνια συντονίσαμε τους οικονομικούς με τους πολιτικούς μας θεσμούς, ιδιαίτερα μετά την πτώση του Βερολίνου, και συνηθίσαμε, κυρίως η δικιά μας η φουρνιά, να αντιμετωπίζουμε γραμμικά το μέλλον. Αυτό ας το ξεχάσουμε και ας σκεφτούμε πώς μπορούμε να διακόψουμε το μέλλον. Και τι θέλω να πω με αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία εξηγούν αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι είναι αφορμές να δημιουργούν έναν ευρύ πολιτικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό διάλογο. Χθες άκουσα τον κεντρικό μας τραπεζί, τον κύριο Στουρνάρα, να μιλά για μείωση της ανεργίας. Και δεν μιλά μόνο ο κύριος Στουρνάρας για μείωση της ανεργίας, μιλάει και το Eurogroup, μιλάει και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν σκάψετε πολύ λίγο στα στοιχεία της μείωσης της ανεργίας, θα δείτε προφανώς ότι η ανεργία μειώνεται, αλλά τι θέσεις εργασίας δημιουργούνται. Μιλάμε για θέσεις εργασίας μερικής ή εποχιακής απασχόλησης. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, που το 60% των εργαζομένων πλέον δουλεύουν part-time, μιλάω για την Ολλανδία, όπου το ποσοστό αφορά το 50,5. Άρα λοιπόν στον πυρήνα της Ευρώπης υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Έχουμε συντάξεις που μειώνονται εξαιτίας της ανεργίας αλλά και της γύρανσης. Και ταυτόχρονα έχουμε ακριβότερες υπηρεσίες πρόνοιας και υγείας. Έχουμε εργαζομένους οι οποίοι θα χάσουν τις δουλειές τους, για παράδειγμα στη μεταποίηση και στο λιανεμπόριο, όχι μόνο εξαιτίας της φυγής επιχειρήσεων και κεφαλαίων στο εξωτερικό, έτσι, αλλά και της απουσίας πόρων, λεφτών, διαθέσιμων δηλαδή κεφαλαίων, για έρευνα και για καινοτομία. Άρα για περισσότερες καλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αυτό που έλεγε ο Αείμνηστος, ότι θα γίνουμε οι σερβιτόροι της Ευρώπης, δεν είναι πολύ μακριά.
Έτσι. Δημιουργούνται στην Ελλάδα θέσεις εργασίας, αλλά αφορούν delivery, αφορούν σουβλατζίδικα, καφετέριες και λιγότερο ποιοτικές θέσεις εργασίας, τις οποίες θα ήθελε οποιοδήποτε από εμάς εδώ μέσα. Έχουμε φοιτητές με ακριβά πτυχία στην κορνίζα που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Έχουμε επιχειρήσεις που θα χάσουν σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή και τα δίκτυα διανομής μέχρι τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ, από την αυτοματοποίηση, τη νέα μεταποίηση, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Έχουμε δημόσιο, ο οποίος παράγει διοικητικά προϊόντα, υπηρεσίες δηλαδή για τους πολίτες, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της δεκαετίας του 50. Στο μόνο κομμάτι που καινοτομούμε είναι η συλλογή φόρων. Μας έλεγε η πρόεδρος της Εστονίας σε ένα πρόσφατο φόρουμ ότι εσείς οι Έλληνες, αντί να αντιγράψετε τα τόσα πολλά πολιτοκεντρικά που έχουμε κάνει στην Εστονία και καινοτομούμε σε όλα τα κομμάτια, έχετε καινοτομήσει μόνο στη συλλογή φόρων. Ξέρετε, μόνο να μαζεύετε φόρους. Στην Ελλάδα, λοιπόν, έχουμε μια πολιτική οικονομία της κρίσης, για να το πω λίγο ακαδημαϊκά. Μια οικονομία πολέμου. Υψηλή ανεργία, υψηλή φορολόγηση, λίγες προοπτικές, περικοπές, επισφάλεια σε όλες τις μορφές της. Αν τα δούμε όλα αυτά ψύχρεμα το 2017, έχουμε μια ανάπτυξη, έτσι, η οποία θεωρεί ότι χτίζει θεσμούς, αλλά στην ουσία τους χτίζει χωρίς τους ανθρώπους. Και αυτό είναι έτσι και μια ωραία ευκαιρία για διάλογο με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις μεταρρυθμίσεις. Μια διαδεδομένη απάντηση, την οποία ακούμε συχνά και προφανώς τη ζούμε, είναι αυτή που λέει ότι όλες αυτές οι ανισότητες που δημιουργεί η νέα αυτή ανάπτυξη ή η σημερινή λιτότητα, για να το θέσω διαφορετικά, μπορεί να το αντιμετωπιστεί με τα παραδοσιακά εργαλεία της αναδιανομής. Ένα είναι αυτό. Φορολογώ και αναδιανέμω. Αυτό λοιπόν είναι το γνωστό υδραυλικό μοντέλο. Φορολογώ, βάζω το κράτος απέναντι στην αγορά, προσπαθώ έτσι να γλυκάνω λίγο τη σχέση, να τη ρυθμίσω. Και είναι και λογικό αυτό να συμβαίνει και να μην ψάχνουμε τι μπορεί να συμβεί πέρα από αυτό, γιατί η πλειοψηφία των Ευρωπαίων ηγετών αυτή τη στιγμή, και θα σας ακουστεί αστείο, είναι πρώην μαρξιστές. Είτε προέρχονται από την αριστερά, είτε προέρχονται από τη δεξιά. Έχουν λοιπόν στο μυαλό τους ένα υδραυλικό μοντέλο αντίληψης του κράτους και της αγοράς. Λίγο περισσότερο κράτος, λίγη λιγότερη αγορά. Ας φορολογήσω για να αναδιανέμω. Όλα αυτά τα φαινόμενα, έτσι, δημιουργούν τύχη και ουσιαστικά καθυστερούν τη μοιρασιά της πίτας και των ευκαιριών. Δεν μπορείς να έχεις αναδιανομή χωρίς να έχεις εργαζομένους. Δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη αν το 2060 οι Έλληνες στο μέσος όρος ηλικίας είναι πάνω από τα 60 ή το 2030 θα είναι τα 51, αν θυμάμαι καλά, από αυτό που άκουσα χθες σε μια έρευνα. Έχετε ένα λεπτό, κύριε Βλάχο. Θα τελειώσω, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα. Έχεις μία μορφωμένη, εξευρωπαϊσμένη, δυτική κοινότητα πολιτών, επιχειρήσεων και συλλογικοτήτων απέναντι σε μία μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που είναι έξω από τα τείχη. Και για να πέσει αυτή η ταξικότητα, την οποία την αναφέρουν μερικοί αριστεροί επειδή νομίζουν ότι έχουν χάσει την ψυχή τους, αλλά υπάρχει αυτή η ταξικότητα, πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο πέφτουν αυτά τα τείχη. Και αυτό αφορά και τις επιχειρήσεις, και το κράτος και τους πολιτικούς. Ποιο είναι το κλειδί? Δεν θα σας πω κάτι καινούριο. Είναι η γνώση, η εφευρετικότητα, η εμπειρία, η έρευνα και η καινοτομία. Δεν είναι μια πολυφορεμένη έννοια και έχει συγκεκριμένες πολιτικές και ιδεολογικές κατευθύνσεις. Καινοτομία για παραγωγή γνώσης, επιχειρήσεις ως πανεπιστήμια, πανεπιστήμια ως κοιτίδες. Οι τεράστιες επιχειρήσεις, η Facebook, η Google, η Microsoft, αυτή τη στιγμή, αν τα δείτε με λίγη ψυχραιμία, λειτουργούν ως οργανωμένες μονάδες αριστείας. Παράγουν μεν προϊόντα, αλλά ταυτόχρονα χρηματοδοτούν την έρευνα, χρηματοδοτούν τη γνώση, συνδράμουν στο κράτος και παράγουν μια νέα αντίληψη συνεργασίας της πανεπιστημιακής κοινότητας με την επιχείρηση. Υπέρβαση του χρηματοπιστωτικού τομέα, του σημερινού συστήματος χρηματοδότησης της οικονομίας. Πού χωράει η καινοτομία αυτή? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 4 συστημικές και 4 εξωσυστημικές τράπεζες και ουσιαστικά καμία με αναπτυξιακό προσανατολισμό. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό και αυτή τη στιγμή σύστημα χρησιμοποιεί τους πόρους του finance χωρίς να το επενδύει συντονισμένα και συντεταγμένα σε παραγωγικές επενδύσεις. Με δεδομένη την παγκόσμια υπερχρέωση και με δεδομένο ότι οι τράπεζες στα επόμενα χρόνια δεν θα δίνουν τα δάνεια που έδιναν παλιότερα, οφείλουμε να βρούμε ενδιάμεσους τρόπους και εργαλεία χρηματοδότησης. Υπάρχουν εμβριακά, σε υβριδικό στάδιο στην Ελλάδα, οφείλουμε όμως να τις ξεπεράσουμε και να δούμε λίγο πέρα από το τραπεζικό σύστημα. Μέχρι σήμερα την κοινωνική αλληλεγγύη την έχτιζε το χρήμα και τα επιδόματα. Ένιωθες ότι είσαι συνταξιούχος, ένιωθες ότι είσαι εργαζόμενος μέσα από το μισθό. Η καινοτομία, η κοινωνική καινοτομία τι λέει? Ότι χτίζω μια νέα συλλογικότητα πάνω στη λογική ότι βοηθώ την κοινωνία μου μέσα από νέες μορφές συλλογικής οργάνωσης και παράγω έργο, παράγω όφελος στις γειτονιές, φτιάχνω τις υποδομές, βοηθώ τους χρεωμένους δήμους και τις περιφέρειες ως κοινότητα, ως ομάδα πολιτών να βελτιώσει όλα αυτά τα οποία κάνουν τη ζωή μας χειρότερη. Είδατε δύο έργα στην Αθήνα που έγιναν, κάποιες πεζοδρομήσεις στην Κυψέλη
και τον χώρο στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, πώς αγκαλιάστηκε κατευθείαν από το κοινό. Ο κόσμος χρειάζεται δημόσιο χώρο, χρειάζεται υποδομές για να μπορεί να λειτουργεί και να ζει σε μια διαφορετική καθημερινότητα. Κλείνω με το εξής. Θα μπορούσα να πω και για τη διοίκηση, πώς αλλάζει το δημόσιο με την καινοτομία, πώς αλλάζουν τα δίκτυα συνεργασίας και αλυσίδες αξίας στην επιχειρηματικότητα και φυσικά πώς αλλάζει ένας μετασχηματισμός, πώς αλλάζουμε την εργασία. Αυτό που δεν θα σας πει η ρομαντική αριστερά σήμερα είναι ότι ο προγραμματισμός ζωής στο καλούπι μίας μοναδικής εργασίας στη ζωή μας δεν υπάρχει. Αυτό όμως που θα σας πει ένας προοδευτικός είναι ότι τα ασφαλιστικά συστήματα και η αγορά εργασίας μπορούν και πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μην κάνει καμία εργασία που θα κάνει η μηχανή στο μέλλον και να του δώσει τη δυνατότητα να έχει χρόνο για αναψυχή και πολιτισμό και φυσικά ανθρώπινες σχέσεις. Η δική μου αίσθηση λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα σιγοβράζει αυτή τη στιγμή, γεννά ιδέες και ταυτόχρονα πληρώνει τους φόρους της. Κόβει από το φαγητό των παιδιών για να κόβει από το φαγητό του οικογενειακού τραπεζιού για να πληρώσει σπουδές, αλλά ζητάει ηγεσία για να τεινάξει από πάνω της το μαύρο τοξικό σύννεφο που μεγαλώνει από τη λογική «φύγε εσύ για να έρθω εγώ να κυβερνήσω και τα ξέρω καλύτερα». Κανένα φύγημα δεν θα έχει τύχη, και γι' αυτό μιλάω για το μέλλον, αν δεν δώσει όλους το δικαίωμα να είναι μέρος ενός σχεδίου μέσα από το οποίο θα δει μια καλύτερη ζωή. Ας μην ξεχνάμε ότι θεμέλιο των δύο μεγάλων θεωριών του 20ου αιώνα, του μαρξισμού και του φιλελευθερισμού, είναι η θεολογία. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που του έταξε η μοίρα, η καταγωγή, το εισόδημα. Το νέο λοιπόν αφήγημα είναι αναγκαστικά προοδευτικό, γιατί ενώνει. Μια πραγματική κοινωνική λοιπόν και οικονομική απελευθέρωση για τα επόμενα 10 χρόνια, με ένα νέο ιστορικό υποκείμενο που είναι η γενιά της κρίσης. Με μια νέα λοιπόν πολιτική οικονομία της αξίας, με αρετή, δηλαδή την ισότητα, και τόλμη, δηλαδή την καινοτομία για όλους. Ευχαριστώ.